είδες άμα έχει οριμάσει ο οργανισμός, δε φίλε, ούτε σεντόνια, ούτε ύμνη στα μεγάφωνα. Μόνο εκείνο το ποντιακό πανκ που βάζει ο Τσακυρόπουλος. Εκείνο εκεί πραγματικά. Έξυπνα σκεπτόμενος. Ναι. Έξυπνα σκεπτόμενος. Ναι. Το άπο πήγε και γούρι, οπότε το έβαλε. Δεν θα βγει ποτέ. Στο τέλος που μπήκανε μέσα και το έβαλε ξανά, χορεύαν στο γήπεδο μέσα ή μου φάνηκε. Και εμένα μου φάνηκε ότι είναι. Από τη θύρα 4 είναι. Είναι ποντιακό πανκ, ξεκάθαρα. Πάω και ξέρω ψωμί, πάω και ξέρω ψωμί. Αυτό πραγματικά δηλαδή θέλει ένα λεξό Ντανίλη και την ώρα για να αντέξεις. Εγώ όταν κάνω σύνδεση και παίζει αυτό, εγκεφαλικό κανονικά. Λοιπόν, θα σεβαστείς την οικογένεια η οποία παντρεύει το γιο την άλλη εβδομάδα. Πάω και ξέρω ψωμί. Και έμαθα ότι οι εκδηλώσεις θα είναι τριήμερες. Ποιος το έβγαλε, η Επιτροπή για τα 90 χρόνια. Όχι. Γιατί μπορεί να έρθει κανένας παπάς από τον Άδη. Έλα. Να την κάνει, να τον κάνει το γάμο. Το ποσό δε. Το συνολικό δε. Είναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Ας ευτυχήσουν τα παιδιά να πούμε. Μπράβο, έτσι σε θέλω. Και καλούς απογόνους να έχουν και δικηγόρους να μην χρειαστούν. Έτσι σε θέλω, επεράνω. Αν και τους βλέπω λίγο δύσκολα τους δικηγόρους που πετάχτηκαν μια τα δικαστήρια. Σκοτώνονται στη δουλειά. Σιγά σιγά. Να παρακαλάει ο άλλος μόνος. Δεν θέλω δικηγόρο. Δεν θέλω να δικαστεί υπόθεση. Ο κατηγορούμενος. Ναι. Βαρέθηκε πηγαίνει. Ναι. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Τι γίνεται. Το Athens Λίτρατο στο Συγκρού. 150 εργαζόμενοι. Έκλεισε λουκέτο από τη μια μέρα στην άλλη. Η άλλη εταιρεία, η Security. 800 άτομα. Πάει και αυτή. Ποια ήταν, Πυρσός νομίζω. Πυρσός κάθε θερμοσύμφωνη είχαμε στα Σταυρούπολη. Μάλιστα. Καλό μεσημέρι. Ακούτε πάω 24 και σήμερα. Εδώ είμαστε. 2 Ιουνίου. Σε Κρυσλόγου που είναι. Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Στο δρόμο θα είναι. Καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Πότε παίζει ο ΠΑΟΚ ξανά. Πότε παίζει ο ΠΑΟΚ ξανά. 26 Ιουλίου. 26 Ιουλίου. Πάω και ξέρω ψωμί. Φιλικά όμως. Έχει φιλικά όμως. Εννοείται, εκεί θα είμαστε φίλε. Άρα σε ένα μήνα θα ξαναδούμε ΠΑΟΚ. Να αλλάξουμε ξενοδοχείο επιτέλους. Βαρέθηκα το ίδιο. Δεν. Τα κορίτσια ήταν ανήπαντες όταν πήγαμε πρώτη φορά και αδύνατες. Και είναι τώρα 202 κιλά η κάθε μία παντρεμένη. Δηλαδή φτάνει. Ναι. Πάω και ξέρω ψωμί. Πολύ ξεφωνητό σου πάω, ξέρει. Ποιο? Στον Αλφα Σίγμα. Που ξεφωνητό, ναι. Ξεφωνητό. Που δεν ασχολείται κανείς. Όχι μόνο αυτό. Τι? Και το ότι είναι πανηγυρτζίδες. Δηλαδή, άμα είναι για πανηγύρι για κανένα τίτλο, πρώτη. Άμα είναι για συμμετοχή, για άποψη, για βοήθεια κτλ. Στην απέξω. Και τα λένε και πολύ έμπειροι στα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι ψέματα είναι. Ε, τον κατσάρι. Στο πανηγύρι, πρώτοι είμαστε. Βάζουμε και εμάς μέσα. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε λίγο έτσι. Πιο συνειδητοποιημένοι, γιατί είμαστε και επαγγελματίες. Δεν είναι μόνο το παδικό δηλαδή. Ασχολούμαστε με όλα, αλλά. Είμαστε. Έχει χάσει λίγο. Έχει χαθεί αυτή η σύνδεση συναισθηματική. Είναι ίσως η εποχή. Λες να αλλάξει κάτι από αυτό το καλοκαίρι και μετά. Έτσι αυτή. Δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουμε στα παλιά. Αυτό είμαι σίγουρος. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι ο ΠΑΟΚ να υπάρχει, να είναι πιο ελκυστικός. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Ναι. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Όλοι μαζί, μια προσπάθεια. Να μην έχει δηλαδή 25-26.000 μόνο με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, αν κρίνεται στόχος. Να έχει και με τον Πρετανιά 22.000, δε φίλε, γιατί δεν έχει. Να μην χρειάζεται ο Τζαβέρας να κάνει τον νεκρό για να πάρει πέρα να τα κερδίσουμε. Αυτό τι σχέση έχει με τον κόσμο. Έχει, πώς την έχει. Άλλη τούμπα είναι με 10.000, άλλη με 22. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ είναι στο επίκεντρο. Βεβαίως είχαμε και την γενική συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ χθες, όπου βγήκαν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τονίσουμε. Μέσα από όλη τη διαδικασία, αλλά και μέσα από την συνέντευξη που μας έδωσε ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ, ο κύριος Κατσαρής. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Πρώτα απ' όλα, και σήμερα θα δώσουμε μια φανέλα επίσημη της ποδοσφαιρικής ομάδας, την ασπρόμαυρη έτσι, τη Ριγέ. Γράφεται FM, αφήνεται κενό, ΠΑΟΚ, φανέλα, όνομα τεπώνυμο στο 545-26.
και σήμερα στις 2 θα κληρώσουμε μία φανέλα για όποιον θέλει να θυμάται και αυτή τη σεζόν μέσα από τη φανέλα. Και τώρα που το λέω, θα κάνουμε και το γνωστό μας quiz στην πορεία σε λίγο στο ΠΑΟΚ 24 για το πόσο καλά ζήσατε αυτή τη σεζόν με 20 ερωτήσεις. Τα quiz, δεν είπα, είναι κάθε εβδομάδα κάτι βρίσκουμε. Τώρα τελείωσε αυτή η σεζόν και πήγε καλά. Βρήκα έναν που τον πείραξε που βάλαμε και quiz. Θα σας ρωτάμε, παιδιά, από εδώ και πέρα, ό,τι θέλουμε να κάνουμε, θα το κάνουμε με γκάλωπ. Θα κάνουμε quiz και να θα έχουμε quiz. Γιατί, ρε, είναι χρήσιμο, είναι. Όχι, ρε, είναι, τον πείραξε. Γίνεται και μια κλιμακτήριο. Κόντρα, τον πάω ξύλο. Μία μέρα μιλάμε κανονικά, την άλλη ξεφωνίζει στο Facebook. Τέλος πάντων. Εσύ θυμάσαι φέτος. Ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι του Αθανασιάδη? Πώς δεν θυμάμαι. Του Στέφανου, ποιο ήταν? Σιγά μη θυμάσαι. Δεν θυμάμαι ούτε το μήνα. Όχι, εντάξει. Όχι, δηλαδή έχω φάει ένα κόλλημα τώρα. Ήταν ή Αύγουστος ή Σεπτέμβριος μετά το κάταγμα. Ναι. Δεν το θυμάστε. Τι εδώ είναι ένα όρο. Αν έχω τρεις επιλογές θα το βρω. Όχι, δε. Τέσσερις. Επιλογές δεν έχω. Στο κουίσμα. Στο δύο. Ναι. Πας για ένα ΠΑΟΚ, Βέρεια ΠΑΟΚ. Ή... Βέρεια ΠΑΟΚ. Βέρεια ΠΑΟΚ λέει. Περίμενε, θα σου αυτός. Πω. Πα για ένα ΠΑΟΚ Βέρεια ΠΑΟΚ. Όχι, περίμενε, θα σου πω. Όχι, περίμενε, θα σου πω. Τι, το δει και μετά. Τι να δω, ρε φίλε, πάω το δω. Να σκεφτεί θέλει, γιατί. Ναι. Δεν είναι και εύκολο. Πού να το δω. Βάλτε quiz. Κάτσε, περίμενε. Και για το όμως. Πρώτο τσάφ του Όλσεν. Ντροπή. Περίμενε όμω. Τώρα εσύ λε μια λεπτομέρεια που θεωρώ εγώ ότι δεν είναι τόσο σημαντική στιγμή αν το θυμάται κάποιο. Μπορείς να πεις σε ποιο φιλικό έπαθε κάταγμα. Ποιος έβαλε τον γκολ με την Dortmund. Μπορείς να πεις σε ποιο φιλικό έπαθε κάταγμα ο Κλάους. Να το την θυμόμαστε. Ομάδα. Ναι. Δεν τη θυμάται κανείς. Ερασιτεχνική ομάδα της Ολλανδίας. Ναι, θυμάται. Αλλά όταν θα δώσεις επιλογές θα το θυμηθεί. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Πάντως το quiz, δεν ξέρω τώρα ποιος τράβωσε που λέει ο Σταύρος. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ, ένας πολύ, πάρα πολύ καλός τρόπος να θυμηθούμε πράγματα. Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ. Είναι η μνήμη. Πάω και είναι η αίσθηση. Να θυμηθούμε και τα καλά και τα στραβά. Είτε συμβαίνει ένα γεγονός μιας κατάκτησης ενός κυπέλου ή οτιδήποτε, μια επέτειος και κάνουμε ένα quiz για να θυμηθούμε τα παλιά, είτε για να θυμηθούμε τη χρονιά που έφυγε και να, ξέρεις, να μας μείνει μια ωραία ανάμνηση. Τώρα που τουλάχιστον... Ποιοι παίχτες του ΠΑΟΚ πέτυχαν φέτος hat-trick? Ναι, με τη Βέρεια είναι το πρώτο παιχνίδι, με κράζεις. Είπα εγώ τίποτα. Είπα να μην το δεις. Δεν είπε τίποτα. Είπε ότι ήθελες λίγο χρόνο να το σκεφτείς. Ναι. Έχουμε 20 ερωτήσεις. Δεν είναι γεγονότα που έγιναν πριν 10-15 χρόνια όπως σε άλλα quiz. Είναι για τα φετινά. Αλλά είναι λίγο πιο ψαγμένες, σύνθετες. Εντάξει. Έχει ερώτηση ακόμα και για πάσεις πριν από γκολ. Εχθές, ναι. Ένα σαν quiz έβαλε ο Κόλκας, ο οποίος λέει στον Τζαλτίδη, φεύγει, λέει ο Μπερμπάτοφ, έβαλε 5 γκολ. Και του λέει ο Τζαλτίδης, πού 5 γκολ? Τσεκάτε και τα μετράει ο Σταύρος και όντως δεν ήταν 5. 5 είναι. 5 είναι. 5 τα βγάλες. 5 είναι. Ένα στον Ατρόμητο. Ναι. Ένα με τη Βέρεια στη Βέρεια. Όχι, στην Τούμπα. Ένα με τον Παναθηναϊκό. Ένα με τον Ηρακλή. Και ένα με την Κανονή στο Κύπελλο. 5. Σε δύο θεσμούς. Να μην, να μην πούμε. Ναι, αν ας πούμε όμως δεν το ήξερες και δεν το έχεις υπολογίσει και ήταν ερώτηση πόσα γκολ έχει βάλει ο Μπερμπάτοφ και έλεγε 3-4-5, εύκολα θα βρίσκεις τη σωστή απάντηση. Ή 4-5-6. Τα θυμόμουν του Μπερμπάτοφ γιατί δεν είναι και 20. Τα θυμόμουν. Θυμόμουν ότι είχε 5. Λοιπόν, καλό μεσημέρι στον Πασχάλη, στον Φίλιππο, στον Αλέξανδρο, στον Θεοφάνη. Στα πρώτα σε όλους όσους έχουν στείλει μήνυμα για να, στους πρώτους, για να διεκδικήσουν τη φανέλα του ΠΑΟΚ που θα δώσουμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. FM γράφεται κενό, φανέλα ΠΑΟΚ και ονοματεπώνυμο στο 54526. Πρώτη ώρα με... Με Ρέμβη. Με Ρέμβη. Σήμερα είναι. Σταύρο, τι σημαίνει, τι μέρα είναι σήμερα? Κυπριανίδη Day. Σήμερα είναι Πέμπτη. Εγώ δεν ξέρω. Σήμερα είναι η μέρα, η παραμονή του αγώνα όπου οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ θα αποδείξουν στον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι ξέρουν πιο πολύ μπάλα από αυτόν. 110 ευρώ έχει διαφήμιση. Όχι, αυτά θα στηθούν όλου. Σταύρο, έχει διαφήμιση. Είδα στο Facebook διαφήμιση του Μακεδονία Παλάς. 110 ευρώ έχει το δωμάτιο. Ναι. Σήμερα θα κάνουμε 9 δίκλινα. Και θα κοιμηθούμε, η αποστολή σήμερα θα κοιμηθεί. Εγώ μόνο σε μονόκλινο.
Δεν πάω σε διπλή. Δεν μπορεί να βρει έναν μεταξύ των συναδέλφων που θα μπορούσε να. Μόνο τον Τζομπατζόκο καμιά φορά, αλλά δεν. Δεν. Όχι. Λοιπόν, δεν πρέπει να ρωτήσω πόσο κάνει το μονόκλινο. 110. Το ίδιο. Ο ασβεστάς μου είπε 100 με θάλασσα. Καλό είναι αυτό. Ναι, γιατί ο ασβεστάς σφαγή γίνεται με αυτό το σπάγκαμπάρι. Ναι, εντάξει. Είχε και 80 από πίσω. Ναι, ναι, ναι. Από πίσω δεν λέει όμως, τι να βλέπω. Προανακαίνιση. Τη τούλα, τη τέτοια. Γιατί άμα γίνει ανακαίνιση και μετά να ξέρετε θα είναι απλησίαστα. Ό,τι προλαβαίνουμε. Θα κληρώνουμε. Ένα δωμάτιο για όλη τη χρονιά στο Μακεδονία Παλάτς. Αυτό που ετοιμάζει και καλά, πάει ΠΑΟΚ να κάνουμε όλη τη διαδικασία. Γιατί να μην πάμε να μείνουμε το βράδυ στο Μακεδονία Παλάτς. Μα έτσι, ναι, όποιος θέλει να το κάνει. Στο αρχοδήμαρχο του πήγαν εκεί πέρα, εμάς τίποτα. Καλά τα λες. Σήμερα λοιπόν στη Ρέμβη, για να καταλήξουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Έστω το πρωινό. Λοιπόν, έχει και Πυριανίδη, έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα και βέβαια μπορείτε να κλείσετε τραπέζι 2-3-10-4-33-100 να πάτε εκεί να περάσετε ωραία, γιατί η Πέμπτη είναι μικρό Σάββατο, είναι η Πέμπτη. Είναι η καλύτερη μέρα για να βγει κάποιος και σίγουρα στη Ρέμβη από νωρίς έχετε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να κάνετε. Μαζί μας και τα Data Labs για να μάθετε τα επαγγέλματα που σου βρίσκουν δουλειά. Τώρα, αυτόν τον καιρό, πάρα πολύ μεγάλο γκέλ κάνει το μάθημα μπαρίστα. Μπαρίστα, μπαρτέντες, συνμενάρια στο σέρβις, όλα αυτά σε ολιγοήμερα μαθήματα που συμβαίνουν εκεί στα Data Labs και που σας δίνουν τη δυνατότητα να πάρετε και πιστοποίηση. Αποκτάτε δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και παίρνετε τα εφόδια για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Για ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα και γαμπριάτικα αλλά και πιο casual, τα πάντα για ανδρικά ρούχα. Alter Ego στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12 και Καλαμαριά, Πασαλίδη 85. Η Αναδομό είναι μαζί μας, ανακαινήσεις υψηλών προδιαγραφών στο 2311-241-508. Καλείτε ή μπαίνετε στο αναδομό.gr για να βρείτε τις καλύτερες προτάσεις από την Αναδομό για ανακαίνιση σπιτιού, μαγαζιού, εγκεφαλική, όπως θα παθαίναμε αν ο Στήλε βάζει την κεφαλιά μέσα, γιατί δεν βλέπω να συνέχιζα να ζω σε αυτόν τον πλανήτη, μας συνέβαινε και αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Είναι μαζί μας και ένας εκ των πιο σταθερών, νομίζω, παικτών του ΠΑΟΚ και αποτελεσματικών στη διαδικασία των play-off και όχι μόνο. Πρόσεξε, ο ποδοσφαιριστής που φιλοξενούμε, νομίζω ότι συνδύασε τα καλά του διαστήματα με το καλό ξεκίνημα και το καλό τελείωμα του ΠΑΟΚ. Ναι, γεγονός είναι αυτό. Έτσι νομίζω. Και να μην ξεχνάμε ότι ταλαιπωρήθηκε και από τους κοιλιακούς του στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν και αναφερόμαστε στο μοναδικό τέκνο της δυτικής συνοικίας, νομίζω, των δυτικών συνοικιών, στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, το Στέλιο Τοκίσκιο. Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνεις? Τώρα μια χαρά είμαι. Ναι. Το καλοκαίρι ξεκίνησε? Ξεκίνησε, ναι, από χθες κιόλας. Από χθες. Πήγαν όλα καλά και τώρα ξεκινήσουμε τις διακοπές. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Για να πιάσουμε λίγο το θέμα με τους κοιλιακούς που σε ταλαιπώρησε όντως μέσα στη σεζόν, τι εντολές έχεις ουσιαστικά? Ξεκούραση και μόνο αυτό, τίποτα άλλο? Καταρχάς, επειδή το ξέρουν οι πιο πολλοί, τι συνέβη, Στέλιο? Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είχες φέτος. Ναι, είναι κάτι το οποίο με ταλαιπώρησε από την αρχή της χρονιάς στην ουσία, δηλαδή μετά από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια που μπήκαμε στους ομίλους. Mm-hmm. Ήταν κάτι δύσκολο για μένα, αλλά δεν θέλω να το πω σαν δικαιολογία. Δηλαδή δεν μπορούσα να δώσω ό,τι ήθελα το 100%. Αλλά στη συνέχεια δουλέψαν πάρα πολύ με τα παιδιά, με τους φυσιοθεραπευτές και με όλη την ομάδα. Mm-hmm. Και η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλύτερη, δηλαδή με βάση το πώς ήμουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, στα μέσα της περίοδου. Mm-hmm. Και τώρα με το που τελείωσε το πρωτάθλημα θα πάω να κάνω μια εξέταση και θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια. Τώρα πρέπει να δοθεί κάποια λύση, έτσι, κάτι μόνιμο, δηλαδή να το αντιμετωπίσεις. Οριστικά. Ναι, πρέπει να δοθεί μια λύση για να μην έχω το ίδιο πρόβλημα και την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Πρέπει να σε ρωτήσουμε, αν συμφωνείς ότι ξεκίνησες πάρα πολύ καλά τη σεζόν, έκανες φοβερά παιχνίδια. Ακόμα και ως αριστερός fullback. Στο ξεκίνημα, μετά είχες μια κοιλιά στην αποδοσή και τελείωσες πολύ καλά τη σεζόν. Αν συμφωνείς με αυτό και αν έπαιξε όλο το πρόβλημα που είχες. Ναι, συμφωνώ με αυτό που είπατε. Αλλά όπως σας είπα και πάλι, έπαιξε ρόλο, αλλά δεν θέλω να το πω σαν δικαιολογία αυτό. Γιατί είναι δύσκολο για ένα ποδοσφαιριστή να θέλει να δώσει το 100% και να μην μπορεί να το κάνει. Ναι, σωστά. Στέλιο, η σεζόν για την ομάδα ήταν καλή, ήταν μέτρια, ήταν
πώς το σκέφτεσαι τώρα που τελείωσε, τι απολογισμό κάνεις για την ομάδα? Νομίζω ότι όπως ξεκίνησε και όπως τελείωσε, νομίζω ότι είναι επιτυχημένη. Ξεκίνησαμε στην αρχή πολύ νωρίς. Ναι. Καταφέραμε να δώσουμε 6 παιχνίδια μέχρι να μπούμε στους ομίλους. Στη συνέχεια, όπως είπατε, είχαμε μια κοιλιά. Η απόδοσή μας δεν ήταν όπως θα έπρεπε, αλλά νομίζω ότι τέλος καλό, όλα καλά. Καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη θέση στα play-off και αυτό είναι που μετράει. Κακά τα ψέματα, πιέστηκε αυτή η ομάδα πολύ και βγάλατε και τραυματισμούς, περάσατε δυσκολίες. Τι άλλαξε και η ομάδα είχε εντελώς διαφορετική ψυχολογία όταν μπήκε στα play-off? Γιατί σε σερί 6 αγώνων αίτητη δεν κάνατε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι είχε περάσει αρκετά δύσκολα με τους τραυματισμούς με κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Νομίζω ότι η θέληση και με την αλλαγή του προπονητή, η θέληση των ποδοσφαιριστών να τελειώσει η χρονιά επιτυχημένη, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Για όλους νομίζω ότι είναι όνειρο να παίξουν ένα αγωνιστή στο Champions League και ήταν ευκαιρία για μας να καταφέρουμε να τελειώσουμε επιτυχημένη τη χρονιά. Στέλιο, εξήγηση έχεις για το ότι παίξατε πολύ καλά παιχνίδια Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο? Είχατε πολύ κακές εμφανίσεις το φθινόπωρο, το χειμώνα, και τελικά με το που άλλαξε ο προπονητής ήσταν πάρα πολύ σταθερή, πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Έχεις κάποια εξήγηση? Όπως σας είπα κιόλας και πριν, η χρονιά ξεκίνησε πολύ νωρίς. Η ομάδα είχε πάρα πολλά παιχνίδια, είχε τα προκριματικά, το κύπελο, την Ευρώπη, και σε συνδυασμό με τους πολλούς τραυματισμούς που είχαμε, ήταν ορισμένοι παίχτες οι οποίοι είχαν πάρει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα, και έτσι είναι λογικό μετά από ένα διάστημα να υπάρχει μια κοιλιά στην ομάδα. Ναι. Τώρα προς το τέλος η ομάδα άρχισε, και με την αλλαγή του προπονητή η ομάδα βρήκε το δρόμο της. Δεν είχαμε τόσα πολλά παιχνίδια, η Ευρώπη είχε τελειώσει, το κύπελο τελείωσε, είχαμε πάρει κάποιες ανάσες και πιστεύω ότι αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δουλέψαμε με τον κύριο Εύης και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό στα play-off. Είναι ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ η δεύτερη καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως φάνηκε ή αποδείχθηκε στα play-off? Νομίζω ότι στα play-off ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε. Και πιστεύω ότι δίκαια αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ τερμάτισε δεύτερο στην ουσία στο πρωτάθλημα. Είμαστε η δεύτερη πιο μικρή ομάδα σε μέσο όρο ηλικίας. Πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα, αυτή η κατάκτηση ουσιαστικά της δεύτερης θέσης, δίνει και συνέχεια σε αυτή την ομάδα? Δηλαδή πλέον μπορούν να σας εμπιστευτούν όλοι και με κάποιες προσθήκες η ομάδα να πάει το βήμα παραπάνω? Ναι, πιστεύω ότι η ομάδα έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές στην ηλικία οι οποίοι έχουν πολύ ταλέντο και πιστεύω ότι έχουν να δώσουν πάρα πολλά στην ομάδα. Είναι ποδοσφαιριστές που αγαπάνε την ομάδα και νομίζω ότι με κάποιους ανθρώπους γύρω και τη στήριξη που θα έχουν και με ορισμένες προσθήκες, νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Τι σας έδωσε τόσο έτσι έντονα ο Βλαντανίβη τις τελευταίες εβδομάδες, τελευταίους μήνες και παρουσίασε ο ΠΑΟΚ τέτοιο πρόσωπο? Πώς το έζησες? Νομίζω ότι ο Βλάνταν ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα, γνωρίζει αρκετούς ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι ήταν πιο εύκολο να περάσει αυτό που θέλει στην ομάδα από ότι ο προηγούμενος προπονητής. Μας είχε μιλήσει πολλές φορές για το ότι τα πράγματα είναι στα πόδια μας να τελειώσει η χρονιά επιτυχημένα και νομίζω ότι τα κατάφερε γιατί πέρασε στην ομάδα πάρα πολλά στοιχεία δικά του, αυτά που ήθελε. Κακά τα ψέματα, εντυπωσιακό ποδόσφαιρο δεν μπορείς να παίξεις την περίοδο αυτή, έχοντας ξεκινήσει 11 μήνες πριν. Όμως στο τακτικό κομμάτι φανήκατε πολύ πιο καλά στημένοι, να πω, πιο συνειδητοποιημένοι, παρότι υπήρχαν πολλά παιδιά που ήταν νεαρές ηλικίες. Αυτό είναι καθαρά θέμα Ίβιτς ή και εσείς σε κάποια φάση βγάλατε έναν εγωισμό και είπατε ότι δεν μπορούμε άλλο να είμαστε σε παθητική στάση, κάτι πρέπει να καταφέρουμε σε αυτή την εποχή Σαββίδη που όλοι έχουν απαιτήσεις? Πιστεύω ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι και θέμα του προπονητή, αλλά οι ίδιοι παίχτες είναι αυτοί που είναι μέσα στο γήπεδο. Άμα το θέλει ο ποδοσφαιριστής, μπορεί να τα καταφέρει. Και πιστεύω ότι όντως το ποδόσφαιρο που παίξαμε δεν είναι εντυπωσιακό, αλλά ήταν πιο ουσιαστικό. Ναι. Η ομάδα είχε μια σταθερή εικόνα σε όλα τα play-off, κατά τη διάρκεια του play-off. Στέλιο, όπως θυμάσαι τη χρονιά
Ποιο είναι το καλύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για φέτος? Καλύτερη εμφάνιση? Εντάξει, τα παιχνίδια είναι, το κάθε παιχνίδι για μένα είναι ξεχωριστό. Τώρα δεν μπορώ να πω ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ποιο ήταν το καλύτερο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αλλά εμφανίσεις όπως στα παιχνίδια με την Dortmund, νομίζω ότι είναι παιχνίδια που μένουν στον κόσμο και στους ποδοσφαιριστές. Α, λες ότι παρά το ότι, ας πούμε, το κλέψατε το αποτέλεσμα, έτσι, με την εικόνα που είχε, παρόλα αυτά λες ότι το αποτέλεσμα αυτό θα μείνει και το κρατάς. Είναι παιχνίδια που μένουν, ναι, στους ποδοσφαιριστές και στον κόσμο. Μάλιστα. Έτσι όπως, το πιο εντυπωσιακό, με την πρώτη βάλαμε 5 γκολ. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι ο παιχνίδια από την Dortmund είναι αυτά που μένουν. Σωστά. Δεν είσαι και πολύ μεγάλο σε ηλικία, αλλά στον ΠΑΟΚ έχεις ήδη γεμάτες χρονιές και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τη ζεις την ομάδα και απ' έξω και στην πόλη ζεις. Από όλα όσα έχεις στο μυαλό σου για να γίνει το βήμα παραπάνω στον ΠΑΟΚ, να πρωταγωνιστήσει, να πλησιάσει πιο κοντά στην κορυφή του πρωταθλήματος, ίσως να μπει σε ομίλους Champions League, τι χρειάζεται για την άποψή σου? Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο υπομονή. Υπομονή και πίστη, γιατί η ομάδα, όπως είπατε και πριν, έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι με υπομονή και δουλειά η ομάδα μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά πρέπει να πιστέψουμε σε αυτά τα νεαρά παιδιά και άμα έρθουν κάποιες καλές προσθήκες, η ομάδα νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Να έρθουν και άλλα νεαρά παιδιά ή να έρθουν και κάποιες προσωπικότητες που θα, ναι, σας... Ναι, πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Κακά τα ψέματα, οι έμπειροι του ΠΑΟΚ είναι και αυτοί που δέχονται πολύ σκληρή κριτική. Αλλά σε αυτά τα play-off νομίζω ότι ήταν, όλοι έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Ακόμα και ο Βίτορ που δεν είχε υπογράψει και θα μπορούσε να φύγει. Ένα σχόλιο για αυτούς και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν και αντιμετώπισαν ήδη την ομάδα, μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, να γίνουμε συγκεκριμένοι. Στον Γλύκο πέσατε όλοι επάνω του, τον αποθεώσατε στο τέλος. Στον Τζαβέλα τον ψηφίσατε ως τον πολυτιμότερο. Στον Τζιόλι που και αυτός έχει ακούσει. Ναι, νομίζω ότι αυτά τα παιδιά πραγματικά έχουν. Η κριτική που ασκείται σε αυτούς ορισμένες φορές είναι και άδικη, γιατί έχουν δώσει και την ψυχή τους. Και όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αυτό που φαίνεται, είναι και απ' έξω. Το πώς σε συμβουλεύουν, το πώς σε καθοδηγούν κάθε μέρα και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Όπως είπατε και ο Βίτορ, ο οποίος το συμβόλαιο της ουσίας έχει τελειώσει, τελείωνε. Ναι. Και πραγματικά ήταν εκεί πέρα και μας βοήθησε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Σε πείραξες, στεναχωρέθηκες που δεν πήγες στην Αυστραλία με την Εθνική, τώρα που είναι η ομάδα εκεί? Ναι, η αλήθεια είναι ότι με στεναχώρησε, γιατί νομίζω ότι είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή να βρίσκεται στην Εθνική ομάδα, αλλά έπρεπε να βρω και εγώ μια λύση για την επόμενη χρονιά, να είναι 100% σίγουρος. Δεν θα έχω το ίδιο πρόβλημα. Α, για το θέμα, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, βασικά ξεκούρασε, χρειάζεται την Κυριακή και μετά όλα τα, εντάξει, είναι λογικό. Μάλιστα. Στέλιος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για τη σεζόν, ναι, για την επιτυχία στα play-off. Καλή ξεκούραση τώρα, έτσι. Ναι, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Ναι, καλή ξεκούραση και να είσαι καλά. Γεια σας. Να είσαι καλά, Στέλιο. Να ρε που θέλεις να κερδώσεις ΑΣΕΠ και να μπει στο δημόσιο. Ο άλλος πήγε, σκότωσε τον καθηγητή του επειδή δεν είχε καλούς βαθμούς. Ναι. Ωραία. Είναι μια αντίδραση. Θέλετε να μπείτε και στο δημόσιο να πούμε. Σας προστατεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αστεί. Μπήκε στο δημόσιο όμως, σε φυλακή. Μην ανησυχείς, φίλε, εκεί που πήγες θα είσαι μια χαρά. Στην Αμερική δεν είναι δημόσιες φυλακές. Λες να είναι ιδιωτικές. Ιδιωτικές είναι. Τις έχει ο Κόκαλης, ας πούμε. Όχι, όχι, είναι κανονικά εταιρεία. Ναι, και ιδιωτικές και δημόσιες, ναι. Οι οποίες πληρώνονται με το κεφάλι. Λοιπόν, χθες ακούσαμε τον Δημήτρη τον Μπέλκα, σήμερα ακούσαμε τον Στέλιο τον Κίτσιου να μας μιλάνε για αυτή τη σεζόν και προσωπικά και για ό,τι συνέβη στην ομάδα. Μάθαμε και κάτι παραπάνω για το πρόβλημα που ταλαιπώρησε τον Κίτσικη, το οποίο δεν ήθελε να επικαλυστεί ως δικαιολογία. Δεν το είπε, εγώ κατά λάθος το έμαθα. Ναι. Δηλαδή δεν το έλεγε. Ξέρεις, είναι πολύ σεμνό παιδί, δεν είναι... Και η Κυλιακή είναι πάρα πολύ πουλο σήμερα. Ξέρεις, η Κυλιακή... Δεν περνάνε εύκολα. Είναι, το πας συντηρητικά και σου βγάζει την ψυχή, το έχει και ο Τζιόλης πέρσι νομίζω. Ναι, πέρσι και με Κυλιακούς. Ή κάνεις επέμβαση. Αν κάνεις επέμβαση όμως είναι 3 μήνες έξω, δεν είναι απλό το πράγμα. Άρα επιλέγεις ότι για να είσαι εκεί, ότι θα τη βγάλω έτσι. Απλά καμιά φορά ξέρεις, είμαστε σκληροί με αυτά τα παιδιά.
χωρίς να έχουμε όλες τις παραμέτρους στο κεφάλι μας. Εντάξει, ο Κίτσιο είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι καλός αμυντικός και έχει κάποιες χτυπητές αδυναμίες στην τελική πάσα. Ωραία, αλλά τη δουλειά την κάνει. Δηλαδή στα play-off είναι 6 στα 6 νομίζω. Και είναι value for money γενικά για τον ΠΑΟΚ. Καλά, value for money το συζητάμε. Εγώ είχαμε πέντε money. Κάνα 70 πέντε. Μπορεί να είναι και το θυμικό συμβόλαιο του ΠΑΟΚ. Στην αρχή τη σεζόν έκανε όργια. Όργια, άμα θυμάστε τα παιχνίδια του το καλοκαίρι, ήταν απίστευτος. Απλά το αναφέρουμε τώρα στο φινάλε, γιατί η τελευταία εντύπωση μένει και επίσης ήταν μια χρονική στιγμή που έπρεπε κάποιοι που νιώθουν την κατάσταση να την πάρουν στα χέρια τους. Και ήταν ευχάριστη έκπληξη που την πήρε αυτός, που ηλικιακά δεν σου κολλάει. Μόνο σε σχέση με τα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ σου κολλάει ότι κατάλαβε τι μάτς παίζαμε. Δεν το ρωτήσαμε για το. Ήρθε ο Μάτος, ήρθε παίχτης που. Είναι το σκέφτηκα σε κάποια φάση, αλλά βάστο. Κοίτα, γιατί ανταγωνισμός είναι. Από τους μικρούς, ναι, από τους μικρούς είναι ο πιο σταθερός. Ναι. Εντάξει, επίσης είχα μια κουβέντα με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία παίχτη του ΠΑΟΚ και του έλεγα με το Μάτος να θα ξεκινήσει ο Μάτος βασικός, θα έχουμε κάλυψη τον Κίτσιου και μου λέει με περίσχεση, μην είσαι και τόσο σίγουρος ότι θα αποδειχτεί ο καθένας εύκολα ότι είναι καλύτερος. Και γιατί δεν χωράει ο Κίτσιου και σε άλλη θέση. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Άμα αρχίσουμε τις αρχιμίες, είναι τόσο καλός. Ναι. Και ο Μάτος παίζει αριστερά. Ναι. Έχει ικανότητα να παίξει και αριστερά. Λοιπόν, τέτοια... Είναι η πιο γεμάτη θέση του. Πάντως, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Αν ο Κίτσιου ήταν ένας ποδοσφαιριστής που τον πήραμε 300 χιλιάρικα, θα λέγαμε εντάξει, τα έβγαλε τα λεφτά του. Μένα μου τη σπάει που λένε πολλές φορές που πας με τον Κίτσιου. Σοπάρε. Δηλαδή, η ΑΕΚ ποιον έχει. Τον Γκάλο. Τον Γκάλο, ναι. Τι έκανε ο Γκάλο φέτος, δηλαδή, για να καταλάβω. Ο Παναθηναϊκός ποιον έχει δεξιμπάκ. Το 35χρονο Μέστο. Και δεύτερο το Μαρινάκι που εγώ, αν χάσω 20 κιλά, είμαι καλύτερος παίκτης. Ωραία. Ποιο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει δεξιμπάκ. Τον Ομάρ, δεύτερο δεξιμπάκ ο Σαλίνο, ο Μίλι Βανίλη. Έλα ρε τώρα. Λοιπόν, είπαμε έτσι και κάποια ονόματα από αυτά που θα μας απασχολήσουν. Έχει θέματα, έτσι που έχει πολλά θέματα. Εντάξει, βρίσκεται σε συνεχώς συζητήσεις ο Ίβιτς με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, με τον Μίχελ κυρίως, στην Τούμπα. Αυτό που προσπαθούν για να υπογραφούν τα συμβόλαια, να διευκρινιστεί πόσο θα είναι το χρονικό διάστημα της υπογραφής συμβολέων. Προφανώς και ο Ίβιτς θέλει ένα μεγάλο συμβόλαιο χρονικά όπως θα ήθελε κάθε σοβαρός επαγγελματίας. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να ανοίγεται ιδιαίτερα όσον αφορά στο θέμα του προπονητή. Δηλαδή, αν μπορούσε ο Σαββίδης να υπογράφει μήνα ένα μήνα τον προπονητή, θα το έκανε. Θα δούμε. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρξει κανένα θέμα. Είναι μια διαπραγμάτευση normal. Αλλά μαζί με αυτό, οι διάφορες άλλες υποθέσεις, αυτοί που φεύγουν, αυτοί που έρχονται. Θα αναφερθούμε με το που επιστρέψουμε. Αυτό είναι. Μας περιγράφει εδώ ο Άκης Κυσλόγλου την πολύ ευχάριστη περιπέτεια που είχε ένας πιτσιρικάς προχθές, ο οποίος λέει πήγε να πάρει αυτόγραφο από παίχτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος παίχτη του ΠΑΟΚ τι του είπε. Λέει τι αυτόγραφο, ρε. Φανέλα θέλεις. Αφού λέει εγώ, μικρός λέει εγώ όταν ήμουν, λέει φανέλα. Και του έδωσε φανέλα. Του έδωσε φανέλα και αυτό. Όχι, δεν πρέπει να κινήθηκε. Είναι οι άλλοι οι οποίοι πάνε και λένε τη φανέλα, τη φανέλα. Αυτό είναι λίγο ρε παιδί μου, θέλει και λίγη διακριτικότητα. Ναι, ναι. Να το κάνει ο άλλος από μόνος του, ρε φίλε. Σου δώσει μια φανέλα. Κοιμήθηκε το βάδιο πιτσιρικάς. Ναι. Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμήθηκε αυτός. Τι ωραία. Και... Πόσο χρόνο είναι? 11, ακουστά τον έχεις. Α, είναι μεγαλούτσικος. Εντάξει, τι ηλικία πήγε πρώτη φορά στο γήπεδο? 6. 6. Σε μάτσε ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0 με... Με Ίβιτς. Ντάλα, ήλιο, Ίβιτς, ναι. Μετά τη Χένεφ είναι αυτό. Ναι, και... ημίχρονο στο τελικό, πολλά λεφτά. 0-0-3-0, ναι. Με φιλωμένο το μόνο γκολ του φιλωμένο. Αυτό ήθελα να σου πω, με φιλωμένο. Και Κουτσιανικούλη. Έβαλε γκολ Κουτσιανικούλη με το ανάποδο πόδι, με δεξί. Άμα ξεκίνησε με το δεξί, τι θα κάνει, παπάδες. Παπάδες έκανε. Έκανε, ναι. Παπάδες, Μητροπολίτες. Μία παρά 10 πήγε. Πρώτη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24, δίνουμε φανέλα του ΠΑΟΚ και εμείς. FM και ενώ πάω φανέλα το ονοματεπώνυμο στο 4526. Ένας φίλος συγκρίνει την σημερινή συνέντευξη με τη χθεσινή. Γράφει κάποια πράγματα για τον Κίτσου και τον Πέλκα. Κάνει κάποιες συγκρίσεις. Εντάξει, δεν θα αναφερθούμε στο μήνυμα. Καλά μιλάνε. Καλά μιλάνε. Σχετικά. Ο Κίτσου βασικά δεν μιλάει. Δηλαδή ούτε. Για καφέ να, δηλαδή να το πετύχει, δεν θα μιλήσει.
Έτσι. Μια χαρά ήταν. Καλά τα είπε. Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στα υπόλοιπα ένα προς ένα. Είπαμε για τον Ίβιτς. Χθες έπρεπε λίγο να ξελαμπικάρει το μυαλό όλων. Ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Ήταν πιο τηλεφωνικές οι επαφές. Από σήμερα περιμένουμε να επισημοποιηθεί η συμφωνία με τα χρόνια και τα λοιπά, για να υπάρχει και ένα χαρτί. Εντάξει. Το τυπικό προφανώς είναι, δεν νομίζουμε να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Σε αυτή τη άλλωστε όταν απολύει, μάλλον το πληρώνει αρκετά. Δηλαδή σου κάνει την απόλυση χαρούμενη. Ναι. Με τους συνεργάτες του σαφώς κάποια πράγματα θα πρέπει να τα δουν, για το αν χρειάζεται και που χρειάζεται ενίσχυση το team του ΠΑΟΚ. Αν θα παραμείνουν όλοι, που θα ενισχυθεί και βεβαίως οι ευθύνες του καθενός, έτσι ώστε να ασχοληθεί βεβαίως ο Ίβιτς γρήγορα και με το ρόστερ της ομάδας. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με τον Βίτορ, μια και από χθες υπάρχουν ζητήματα. Για τον Βίτορ, αυτό που κάναμε λάθος νομίζω στο προηγούμενο διάστημα είναι ότι ξεχάσαμε πως υπάρχει και ένα οικονομικό ζήτημα. Δηλαδή λέγαμε τώρα... Είχε γίνει πρώτα στο Βίτορ πριν το Γενάρη. Ναι, και επειδή διαφώνησαν, σταμάτησε και γι' αυτό. Και εμείς λέγαμε μπορεί, δεν μπορεί, αξίζει, πρέπει κτλ. Φυσικά υπάρχει ένα οικονομικό ζήτημα. Αν έρχεται ένας παίχτης και σου λέει έπαιρνε ένα ευρώ και θέλει να πάρει τρία περίπου, δημιουργείται και ένα ζήτημα. Όχι μόνο διαπραγμάτευσης, αλλά και ισορροπιών. Ναι. Έπαιξε και αυτό ρόλο. Και εκεί βεβαίως εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για το πόσο μπορεί να κλείσει ένας παίχτης, πόσα θέλει, πόσα δίνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Εμείς λέγαμε όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως αλήθεια είναι ότι αν ο Βίτορ ήταν κακός στα play-off, αν ήταν αδιάφορος, αν δεν έπαιζε κτλ. Κτλ. Δεν θα ξανά άνοιγε το ζήτημα για να γίνει μια διαπραγμάτευση εκ νέου. Έπαιξε ρόλο η συμπεριφορά του πρώτα απ' όλα στη διάρκεια αυτή, στο τελείωμα της χρονιάς, η καθημερινότητα, η απόδοσή του μέσα στο γήπεδο, έτσι ώστε στο τέλος να θυμηθούν οι του ΠΑΟΚ ή να σκεφτούν ότι μάλλον αξίζει να γίνει και πάλι μια κουβέντα. Μάθαμε κάποια στιγμή ότι ο Βίτορ λίγο το είδε διαφορετικά, στο στυλ «Μα τώρα περίμενε να με κρίνουν». Τι να κάνεις, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όπως... Κάποια στιγμή ο Κονσεϊσάο δεν ήταν που έφευγε το καλοκαίρι του 8. Έφευγε. Και τελευταία φορά και ο Μπαλάφας κάποια στιγμή. Και ο Ζαγοράκης... Ο Μπαλάφας είχε πει και απόφαση να φύγει, ναι. Και μπήκε αρχή με τον Πανιόνιο, ξύμνησε μέσα ο Βιεϊρά, ναι, έκανε παπάδες και έμεινε. Σωστό, λάθος, εντάξει, αλλά γίνεται στο ποδόσφαιρο, γίνεται. Τι να πεις, δεν γίνεται. Άρα και ο Βίτορ... Έτσι είπε ο Μπαλάφας και στην πρόκληση με τη Λβίβ. Δεν πρέπει να σκέφτεται έτσι. Μετά την πρώτη κουβέντα που έγινε και την απόκληση στα οικονομικά, και οι δύο δικαιούνται να κοιτάνε και άλλα πράγματα. Και ο Βίτορ και ο ΠΑΟΚ. Τώρα πέρασε ο καιρός και ο ένας είδε ότι δεν υπάρχουν όλες αυτές οι προτάσεις και ο άλλος είδε ότι έχει ρίσκο να ψάχνεις δύο center back μεγάλης αξίας και να θέλουν χρόνο προσαρμογής και να μην βγάλουν τα λεφτά τους και πάλι να αναγκαστεί να δώσει περισσότερα λεφτά. Μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ λίγο πιο ψηλά, να πέσει και αυτός λίγο πιο χαμηλά και να τα βρουν. Δεν θέλει και πολύ μυαλό. Και ο ΠΑΟΚ έκανε αναζήτηση και ο Βίτορ έκανε αναζήτηση. Ακριβώς. Γιατί στην Τουρκία έχουν πει ότι τα έχει βρει με την Οσμανλή Σπορ. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλεισμένους δύο παίχτες και δεν έχει ψάξει για center back. Ναι. Έχει ψάξει και για center back. Το θέμα είναι ότι ξαναγίνεται μια προσπάθεια και στα οικονομικά δεδομένα, αν μπορούν να υπογράψουν για άλλα δύο χρόνια. Ανοιχτό το ζήτημα. Για καλό είναι νομίζω ό,τι γίνεται ή ό,τι έγινε σε αυτή την υπόθεση, για να ξανασκεφτούν και οι δύο πλευρές τα δεδομένα. Και αν υπογράψει καλώς, αν δεν υπογράψει, εντάξει. Δεν χάνεται και ο κόσμος. Τι να λέμε. Εντάξει, πάντως αν δεν υπογράψει, ο ΠΑΟΚ πρέπει να φέρει πραγματικά έναν σπουδαίο στόπερ για να μην βγει χαμένος από τη φετινή χρονιά. Εγώ λέω ότι για να βρει παίκτη σαν τον Βίτορ θα πληρώσει τριπλάσια λεφτά. Άρα να ανέβει και λίγο παραπάνω. Όχι, άλλο λέω. Αν δεν μείνει ο Βίτορ, θα πάει για δύο στόπερ.
Ωραία. Ναι. Αν μείνει ο Βίτορ, πρέπει να πάει για έναν πολύ καλό. Ώστε να ιεραρχηθεί αυτός που θα έρθει, Τζαβέλας, Βίτορ, Μαλεζάς, Χατζησαΐας. Κλείσαμε. Ωραία. Το θέμα είναι τι θα γίνει αν δεν μείνει ο Βίτορ. Πας για δύο. Όποτε πάμε για δύο, παίρνουμε μήπο τι. Πάμε σε άλλο ποδοσφαιριστή γρήγορα. Ο Σάμπο έχει κάνει κάποιες δηλώσεις στη Σλοβακία. Απογοητευμένος βέβαια για το ότι κόπηκε από την εθνική. Λυπημένος κτλ. Ήταν ένα σοκ προφανώς για αυτόν. Αυτό που είπε και προφανώς το έχει συζητήσει είναι ότι όλα δείχνουν πως θα παίξει δανεικός σε άλλο σύλλογο. Αυτό είπε ο Σάμπο στη Σλοβακία. Καλή λύση φαίνεται αυτή, νομίζω. Είναι καλή λύση, Δημήτρη, αν έχουμε δικιά μας ομάδα. Τώρα, άμα είναι να πάει δεξιά και αριστερά και να τους στείλουμε όλους δεξιά και αριστερά, δεν είναι καθόλου καλή λύση. Είναι πεταμένα λεφτά. Έτσι λέω εγώ. Ποια είναι η άλλη λύση? Να κάνεις μια συνεργασία, ξέρω εγώ, π.χ. με μια ομάδα. Όχι, ποια είναι η άλλη λύση από το να μην πάει δανεικός? Όχι, αφού δεν... άμα είναι να πάει. Κοίτα να δεις. Εμείς πρέπει να κοιτάμε ποιο είναι το σωστό. Το σωστό λοιπόν είναι να πάει σε μια ομάδα που έχουμε μια συνεργασία Α, μαζί με άλλα παιδιά. Αυτό σου λέω. Που μιλάμε με τον προπονητή. Το πιο σωστό δεν είναι να φύγει εντελώς και το πιο σωστό δεν είναι και να μείνει. Ναι. Άρα το πιο σωστό είναι να πάει δανεικός. Γιατί δεν είσαι απόλυτα βέβαιος. Δεν προσαρμόστηκε, είναι ξεκάθαρο. Έχει κάτι ψυχολογικά, κάτι αυτά, τα έχει. Νομίζω κι εγώ ότι αν έπαιζε στην Ελλάδα, όχι στη Σλοβακία ή στην Τσεχία ή στην Αυστρία, στην Ελλάδα να παίξει, να καταλάβει ό,τι γίνεται, σε ομάδα μικρομεσαία, μήπως γινόταν και πρωταγωνιστής, όπως στην Σπάρτα Τρνάβα. Μήπως. Εσύ έχεις, ξέρω εγώ, ας πάρουμε τη Βέρεια. Ναι. Βλέπεις ότι έχει, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδεχόμενο να φύγει ο Καρυπίδης και να μείνει ο Βρίζας πρόεδρος. Ιδιοκτήτης. Και ιδιοκτήτης. Εντάξει. Μπράβο. Με καθαρά. Μπράβο, το ζήσει. Ναι. Με καθαρά τα τέτοια. Ωραία. Πας, στείνεις ένα project, συνεννοείσαι μαζί του, κρατάει και έχεις τον προπονητή εκεί πέρα που είναι ελεγχόμενος του ζήσει. Εντάξει, και λες, κοίτα, αδερφέ, εγώ θέλω από σένα, θα σου δώσω αυτούς τους παίκτες. Εντάξει. Αλλά θέλω, ξέρω εγώ, να δουλέψουν πάνω στις αδυναμίες και να πάρουν συμμετοχές. Αυτό είναι το deal. Δέχεσαι, δεν δέχεσαι. Κανονικά δεν πρέπει να δεχθεί. Γιατί άμα δεν έχει μία, τι έκανε. Κανονικά δεν πρέπει να δεχθεί. Κανονικά πρέπει να σκέφτεται την ομάδα του. Και όχι την ομάδα του θα σκεφτεί. Το δανεικό του άλλου. Την ομάδα του θα σκεφτεί. Την ομάδα του θα σκεφτεί. Τι θα υπογράψουν, πόσα μάτς θα παίξει ο Σάμπο ή αγόρι μου. Εντάξει, δεν θα πας να πάρεις παίκτες. Δηλαδή 10 παίκτες είναι διαθέσει. Θα κάνει 20 συμμετοχές, τι θα κάνουμε τώρα με το ζόρι. Ναι. Δεν θα πάει 5 οχτάρια. Αυτό έχει εσύ για τον Σλοβάκο που δεν έπαιξε φέτος, δεν πέτυχε, δεν. Δεν θυμάμαι ένα καλό του παιχνίδι. Στα Χανιά, στο κύπελο. Άστο αυτό. Δηλαδή. Κάποιο που να μαρκάρει ο αντίπαλος. Αλλά τον αφήνεις να φύγει. Έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να φύγει Δημήτρη γιατί δεν θα βρει τα λεφτά αυτά ποτέ. Θα το πληρώσεις για να φύγει. Άρα μπορεί να τον πληρώσεις για να φύγει, πλήρωσέ τον και κράτα τον. Μια ακόμα ευκαιρία, μήπως και. Λοιπόν, ο Φακούντο Περέιρα που βεβαίως ανήκει στον ΠΑΟΚ, θυμίζουμε τις προηγούμενες μέρες οι εκπρόσωποι του έλεγαν ότι θέλει ο ΠΑΟΚ να τον επαναφέρει, αλλά ο παίκτης θέλει να προτιμάει να μείνει στην Αργεντινή. Υπάρχουν δηλώσεις του Φακούντο Περέιρα στην Αργεντινή, πάλι θέτει θέμα να επεκταθεί ο δανεισμός για άλλο ένα χρόνο, να μείνει στην Racing και στην Αργεντινή. Τον θέλουν και εκεί. Τώρα, συνήθως αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Αυτό που θέλει ο παίκτης, αυτό συμβαίνει τελικά. Εμείς αυτόν ελεύθερο τον πήραμε. Ναι. Ελεύθερο. Οπότε, εντάξει. Ηθικά ο ΠΑΟΚ δεν νομιμοποιείται να ζητήσει ιδιαίτερα λεφτά για αυτόν τον παίκτη. Ιδιαίτερα όχι. Το δίνει δανεικό για να μην βγαίνει χαμένος από κάτι. Αλλά κάτι ψηλό μπορεί να πάρει. Αυτοί κανένα παίκτη δεν έχουν. Όχι, το μένα αναγωνιστικά. Κανένα παίκτη να πάρει. Αναγωνιστικά τον θέλει, τον χρειάζεται και μήπως. Λες, ας πούμε, να τον πείσει κάποιος. Το θέμα είναι ότι μπορεί να πει ο Εύβης, τον χρειάζομαι. Αλλά αυτός παίζει να γυρίσει. Έχει λόγο αυτό το ξαναζητάμενο φαγητό να. Παράξενη υπόθεση αυτός. Πώς γύρισε το μυαλό του πέρυσι το καλοκαίρι, κανείς δεν κατάλαβε. Πολύ παράξενη υπόθεση.
Εντάξει, δεν είναι κανένας συγκλονιστικός παίχτης, είναι η αλήθεια. Πέρσι ή πρόπερσι. Δεν είναι κακός. Καλοκαίρι πέρσι που έκανε αυτά που έκανε μαζί με τον Λούκας. Ναι. Άντο Λούκας. Τι ας πω. Ονόματα από το εξωτερικό θα υπάρχουν ίσως και κάθε μέρα μπορεί να προκύπτουν διάφορα θέματα. Όπως και στην Ιταλία γράφτηκε για τον Σιμόνε Βέρντι, 23 ετών, μέσο επιθετικός, στη Μίλαν ανήκει. Έπαιξε δανεικός στη Νέιμπαρ στο πρώτο μισό της σεζόν που τελείωσε και δανεικός στην Κάρπη στο δεύτερο μισό της σεζόν. Εκεί νομίζω πήγε λίγο καλύτερα, στην Κάρπη. 13 συμμετοχές στους Ισπανούς, 1 γκολ, 8 συμμετοχές στους Ιταλούς της Κάρπη, 3 γκολ. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πράγματι έχει ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με το συγκεκριμένο. Τον έχουν τσεκάρει. Γίνονται συζητήσεις. Τώρα, εντάξει, να τα ξαναλέμε πάλι. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Σάχο να πάρει. Για τη συγκεκριμένη. Για αυτές τις θέσεις μεσοπαιδικά, ας το θέσουμε έτσι. 23 ετών. Πάλι 23 ετών. Κι άλλος. Πιτσιρικά σχετικά δηλαδή. Πιο νέος. Ναι. Με όκτος εμπειρία. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλήξει πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη του ΠΑΟΚ για εμπειρία και προσωπικότητα. Πολύ μεγάλη ανάγκη. Και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε από πέρυσι μια ιστορία που νομίζω θα του βγει σε καλό. Τετραετή συμβόλαια, να πιστέψει στους παίχτες, να τους αφήσει μια χρονιά να αγωνιστούν, να εγκληματιστούν και μετά από την επόμενη να δείξουν τις πραγματικές τους δυνατότητες. Ναι, και πάλι με αρκετούς 23χρονους. Πάλι. Ναι, αλλά άλλο είναι να κάνεις τετραετές συμβόλαιο 23χρονου και άλλο να πάρεις δανεικό ένα χρόνο 23χρονου. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Δύσκολο να προλάβει αυτός ο παίχτης να δείξει όλα αυτά που θέλεις. Ειδικά σε θέσεις που θες πραγματικά ποιοτικές προσθήκες. Τέλος πάντων, τα καταγράφουμε. Εντάξει, αφού ακούστηκε, αφού γράφτηκε, εμείς γράφουμε ότι γράφτηκε. Και ότι πιθανόν ο ΠΑΟΚ να ασχολήθηκε χωρίς να σημαίνει ότι ούτε ότι είναι προτεραιότητα, ούτε ότι θα καταλήξει. Φίλος γράφει βέβαια ότι ο Σάχοφ είναι 26, ναι, δεν είναι 23, είναι λίγο μεγαλύτερος. Αλλά δεν σε εμπνέει ότι είναι ο ηγέτης που θα έρθει αμέσως από την Ουκρανία και... βέβαια. Οποιοσδήποτε παίχτης, σε οποιαδήποτε ηλικία είναι λίγο δύσκολο να είναι πάρε βάλε. Ακόμα και στην ελληνική πραγματικότητα να... Όχι, ένας Κονσεϊσάο, ένας Κοντρέρας, ένας Γκαρσία, ένας Ίβιτς κτλ. Σε εμπνέουν, το είσαι σίγουρος ότι... υπήρξαν πάρε βάλε δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί δεν θα μπορούσαν να έχουν και μια χρονιά προσαρμογής ή να μην τους βγει εδώ και για τον οποιοδήποτε λόγο. Εντάξει, απλά τότε ήταν όλα πιο υγιή και έτσι αυτοί οι παιχταράδες δεν χρειάστηκαν χρόνο προσαρμογής. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι τόσο έτοιμος εσωτερικά που αν έρθει ένας παίκτης τύπου Κοντρέρας ή τύπου Κονσεϊσάου αμέσως από την πρώτη μήνα. Ήταν πρώτο στόχος πέρυσι να ετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ να αλλάξει τα αποδυτήριά του, όπως το έλεγαν ο Άρνεσεν και ο Τούντορ, να αλλάξουν τα αποδυτήριά του, να έρθουν και καλύτεροι χαρακτήρες, να δεθεί καλύτερη η ομάδα, ώστε μετά οι ηγέτες που θα έρθουν να μπολιαστούν καλύτερα στο κλίμα. Έτσι έλεγαν. Με βάση τον... Και ο ΠΑΟΚ προσέθεται στο τέλος της σεζόν ότι όλα αυτή η φιλοσοφία και οι αποφάσεις δεν θα αλλάξουν επειδή έφυγαν κάποια πρόσωπα. Αυτό θα κάνουμε. Άρα συνεχίζουμε το σχεδιασμό. Έτσι έλεγαν. Τον περσινό. Έτσι έλεγαν. Είναι η δεύτερη χρονιά ενός τετραετούς σχεδιασμού. Και ναι. Το λέω τετραετές γιατί τα περισσότερα συμβόλαια τετραετή γίνανε. Τριετή είπες. Τριετίας. Άντε να βάλω ένα μέσο όρο τριετίας γιατί εδώ δεν ξέρω τι θα μας ξημερώσει. Πάλι πρέπει να διακόψουμε την αναφορά μας έτσι σε κάθε θέμα που προκύπτει ξεχωριστά για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ με ονόματα, με παίχτες κτλ. Έτσι που λες. Θα βρεις άλλους τρεις σαν το Τζαβέλα. Έτσι, τρεις τέτοιους. Τα λες αυτά θα μας γράφουν πάλι και, στο Facebook. Δεν πήρε, δεν είναι. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό είναι η προσωπικότητα. Είχες κάποτε ομάδα που έμπαιναν στο λεωφορείο μέσα. Ο Γκαρσία, ο Τσιρίλο. Βασικά είχαμε ομάδα που βγαίναν από το λεωφορείο μέσα και βαρούσαν αντίπαλους οπαδούς. Ναι. Αλλά ήσουν από απόσταση, ρε παιδί μου. Δηλαδή ένιωθες αυτή την αύρα, αυτό το ότι άστος από μακριά αυτούς. Από μακριά. Προσωπικότητες, ρε φίλε. Προσωπικότητες. Θα βρεις τώρα άλλους τρεις, σαν και αυτόνα,
και θα δεις αποτέλεσμα. Θα δεις ότι είτε είσαι εντός, είτε εκτός, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Κρήτη, είτε Νορβηγία, είτε Πορτογαλία, το ίδιο και το αυτό, εφόσον έχεις ομάδα. Αυτό νομίζω ότι ο Βλαντανίβιτς είναι από τους πλέον κατάλληλους να το δει. Παίχτες. Ναι, ρε φίλε, να κάνει το ξεκαρτάρισμα. Δηλαδή, ποιοι μπορεί να είναι αυτοί. Δεν ήταν κολλητός με τους Λατίνους, εντάξει. Σεβασμός υπήρχε. Ναι, εντάξει, αλλά δεν ήταν και παρέα. Και με τον Γκαρσία. Δεν ήταν και παρέα. Και τον Γκαρσία άκουσα ότι. Ναι, μεν. Μαθαίνω δηλαδή. Ναι, μεν το σχέδιο είναι να πάει στην ΚΑΠΑ 20. Με τον Ζαζόπουλο, αλλά μήπως θέλει να είναι μόνος του. Όχι στην ΚΑΠΑ 20, όχι να. Αλλά να κάνει κάτι μόνος του. Ο Παύλο Γκαρσία. Ναι. Ναι. Και ο Ζαζόπουλος έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια. Δεν έχω πρόβλημα μεταξύ τους. Δεν έχω πρόβλημα μεταξύ τους. Δεν θυμάμαι ποτέ κανέναν να μίλησε με τα χειρότερα λόγια. Όταν δουλεύει με κάποιον μαζί. Όχι, δεν έχουν πρόβλημα μεταξύ τους. Απλώς νομίζω ότι θα ήθελε να κάνει κάτι μόνος του. Να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Πάμε δεύτερο μέρος. Πάμε χορηγούς. Και τι κληρώνουμε. Να δούμε πάλι τι θα προλάβουμε να πούμε. Το Λιπόστο είναι στο δεύτερο μέρος στην συντροφιά μας. Εδώ και 25 χρόνια στην πλατεία Ευόσμου. Να πούμε ότι επειδή καλοκαιριάζει εκεί, ήδη έχουν ξεκινήσει εκπληκτική φυσική χυμή, καφέδες, κρύα σάντουιτς, παγωτά, όλα αυτά στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 51 στον Ευόσμο, εκεί στην πλατεία, όπου είναι το Λιπόστο και έχει και πολύ ωραία μουσική τα βράδια και γενικά όλη την ημέρα είναι γεμάτο κόσμο. Ήδη υγιεινής φτύκας εκεί όπου ό,τι θέλεις το παίρνεις την τιμή που θέλεις. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει και δωρεάν μεταφορά των προϊόντων στον χώρο σας, γιατί κάποια είναι ασήκωτα. Με πλακάκια δαπέδα από 5,5 ευρώ, με πλακάκια μπάνιο από 6,5 ευρώ, προσφορά για μπάνιο από 360 ευρώ, όλα αυτά στην Καροτούμπα, Απόλλωνος 37-39. Μπυρατής. Κορυφαίο Rock and Beer Bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στις Διογένους 17. Κορυφαίες μπύρες, 11 βαρέλια, 11 ολόκληρα βαρέλια, εκατοντάδες ετικέτες με μπύρες από όλο τον κόσμο. Μπυρατής, Διογένους 17, το μεγαλύτερο rock bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Happy hour καθημερινά από τη 1 μέχρι και τις 7, όλες οι βαρελίσχες μπύρες μείον 1 ευρώ. Από Δευτέρα έως Τετάρτη όλες οι πριμάτορ από βαρέλι 2+1 δώρο. Και βέβαια take away service, να το έχετε στο μυαλό σας αυτό, θα ξεκινήσει ξανά η σεζόν. 2 ευρώ το μισό λίτρο όταν πηγαίνετε στο γήπεδο, περάστε από τη Διογένους που είναι δίπλα στο γήπεδο, πάρτε μία μπύρα και πηγαίνετε στο παιχνίδι. Μαζί μας και το πιστοπολείο του Μπαρμπαστέριου, στην ίδια γειτονιά, στην ίδια περιοχή, παπάφι με κλεάνθους γωνία, με νοπά κρέατα παραγωγής του Μπαρμπαστέριου, με πολύ χορταστικές μερίδες, ό,τι και αν παραγγείλετε, και σουβλάκια και γύρους και μπιφτέκια και κοτόπουλα κλπ. Και βέβαια πολύ μοντέρνος, πολύ καινούριος ο χώρος, αυτή τη σεζόν δημιουργήθηκε πριν από λίγους μήνες, δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Κάνει και delivery 12 το μεσημέρι με 3 τα ξημερώματα. Καλείτε 2-3-10-9-20-2-20. Τι ξεχάσαμε για το ποδόσφαιρο. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Βλαντανίβιτς στη Σερβία για το τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με το συμβόλαιό του κτλ. Που είναι σε συζητήσεις για τα τυπικά. Διάφορες δηλώσεις και από τον Λέοβατς και από άλλους ποδοσφαιριστές. Εμείς ακούσαμε σήμερα τον Στέλιο Κίτσιου να μας περιγράφει όλα όσα έζησε φέτος με την ομάδα του ΠΑΟΚ, να μας λέει και η δική του απόδοση, τι άλλαξε στα play-off, τι έδωσε την ομάδα ο Βλαντανίβιτς στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Από χθες το βράδυ και πάλι ξεκίνησε έτσι πόλεμος διαρροών ανακοινώσεων. Και όλα αυτά μετά από μια πρόταση δύο ενώσεων που είναι μία και μία. Ναι. Η Τζόζογου και το Πολιάτης δεν είναι μαζί. Γιατί από εκεί έγινε η δουλειά. Αυτοί πρότειναν, οι εκπρόσωποι ενώσεων, να γίνει μια συνάντηση και να είναι μαζί και οι τέσσερις εκπρόσωποι των μεγάλων. Έτσι αυτό πρότειναν. Πριν τη Γενική Συνέλευση ΕΠΟ και πριν τις εκλογές. Και αρχικά απάντησε ο Ολυμπιακός ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση και δεν θέλουμε να μιλάμε.
με το Σαββίδη και το Μαρινάκη που έχουν αναμειχθεί σε διάφορες υποθέσεις. Σαββίδη και το Μελισανίδη. Το Μελισανίδη, ναι. Που έχουν αναμειχθεί σε διάφορες υποθέσεις κτλ. Γελάει ο κόσμος έτσι με αυτό και μόνο έτσι όπως υπόθηκε. Που έχουν μπλεχτεί σε υποθέσεις. Ναι. Με την υπόθεση τη μία τεράστια να. Να βουά όλο ο τόπο. Ναι, ήταν ωραίο. Τι να πω. Ήταν ωραίο. Εντάξει, ο καθένα ό,τι θέλει λέει και περνάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Με κάποιο τρόπο περνάει. Πες κάτι θα μείνει. Απάντησε ο ΠΑΟΚ, απάντησε και η ΑΕΚ, απάντησε πάλι ο Ολυμπιακός, ξανά απάντησε ο ΠΑΟΚ. Ακόμα τώρα δεν συνεχίζουν. Συνεχίζει σήμερα. Τι έχει σήμερα, είχαμε το χάσει. Ο Καραπαπάς κάτι έγραφε πάλι. Ο Καραπαπάς χθεσινό είναι αυτό. Ναι. Σήμερα θα αρχίσει σιγά σιγά να. Και λογικά έτσι θα πάει. Έτσι θα πάει. Τουλάχιστον μέχρι τη γούσου τη ΕΠΟ. Η οποία είναι 26 Ιουνίου. 24 Ιουνίου. Εκεί θα ξεκαθαρίσουν τα κουκιά. Ή και ακόμα και μετά θα. Οι εκλογές είναι βουβές πάντα. Και εγώ έχω ξαναπεί και άλλη φορά ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι όσον αφορά το τι έχει η πλευρά αυτή που αντιτίθεται στο καθεστώς. Το καθεστώς πάντα είναι καθεστώς. Και όταν κάποιος θέλει να ψηφίσει πάλι τους ίδιους γιατί τους έχει ανάγκη ή γιατί θέλει με κάποιο τρόπο να επιβραβευτεί, δεν θα το μάθει κανένας. Μπορεί να πάει και στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν, να τον καταμετρήσουν και να πούν και αυτός μαζί μας είναι. Και να τους διαβεβαιώσει με 100 χέρια ότι θα τους ψηφίσει και στο τέλος να μην το κάνει. Είναι βουβές οι εκλογές. Το θέμα είναι να δημιουργηθεί μια τάση, έτσι, μια πώς το πω, παράσταση νίκης. Και εφόσον η πλευρά που θέλει να αλλάξει τα πράγματα στην ΕΠΟ δεν έχει καν υποψήφιο, αυτό εγώ τα κόβερε σε πάει πίσω. Αρκετά. Το καλοκαίρι θα είναι καλοκαίρι διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό και αυτοί θέλουν να βρεθούν με τους τέσσερις. Σου λένε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι προθέσεις έχετε. Τι θέλετε να κάνετε. Αλλά δεν βλέπω γενικά να γίνεται, πως να ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο αν έχει κάποιο προβάδισμα, ρε παιδί μου. Εγώ στο λέω από τη μικρή μου εμπειρία από άλλου είδους εκλογές ότι πάντα προβάδισμα έχει αυτός που ήδη διοικεί. Ναι. Έτσι πρέπει να ξεκινάει η λογική. Εδώ ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει και αν θα μπουν και άλλες ενώσεις. Αυτό να, για πες. Σάλας, άμμου. Οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές. Ποιοι θα είναι οι ψηφοφόροι είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Μπορεί να μεγαλώσει πάλι το σώμα. Και αυτοί που θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Βέβαια. Και μετά αλλάζουν τα δεδομένα πάλι. Χρόνια πολλά στον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Προφανώς γενέθλια έχει σήμερα. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Τα 22. Κλείνει τα 22 ο Κωνσταντινίδης. 94 δηλαδή. Αυτό είναι. Αυτό. Καλύτερη ηλικία. Να μην το ξεχνάμε τον Κωνσταντινίδη που θα επιστρέψει από το καλοκαίρι. Ναι. Το στείλαμε γι' αυτό. Μπορεί να διαβάσετε και τις δηλώσεις του Κίτσιου στο ΠΑΟΚ 24. Άλλα 35 λεπτά έχετε για να διεκδικήσετε φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας. Επίσημη φανέλα είναι η ασπρόμαυρη. Έτσι. FM κενό ΠΑΟΚ φανέλα και αποστολή στο 545-26. Να δούμε κάποια ακόμα μηνύματα και να πάμε στον ΑΣ, γιατί πάντα μας ενδιαφέρει ο ΑΣ και γενικότερα ο Σύλλογος και νομίζουμε ότι έτσι πρέπει να ισχύει και για όλους. Μισό λεπτό, μηνύματα. Η ομάδα με προσωπικότητες που σωστά λες απαρτίζονταν αμυγός από ξένους. Όχι, αμυγός από ξένους. Είχε και το Χαλκιά εκείνη η ομάδα. Είχε άλλον Έλληνα. Το 10. Άλλος Έλληνας, εκείνης ομάδας. Μόνο ξένοι ήταν οι πιο μεγάλοι. Εντάξει, υπήρξε ένα διάστημα που ήταν ο Μαρέζας. Ναι. Ήταν ο Μαρέζας μάλλον, τι, ο Χαλκιάς. Λοιπόν, που είχαν παραστάσει από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δεν είχαν το παοξίδικο κόμπλεξ, λέει, με τις ομάδες της Αθήνας. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω πως ο ΠΑΟΚ... Καλά, τι, 18 ντέρμπι, μετά κερδίσαμε. Πως ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να αλλάξει επίπεδο, πρέπει να στηριχθεί σε ξένους παιχταράδες και όχι σε Έλληνες. Πάλι και αυτό δεν είναι. Είναι κλισέ αποτυχημένα όλα αυτά. Ρε. Όχι τόσο, όχι αυτό. Δεν είναι κανονικούς ποδοσφαιριστές, είτε Έλληνες είτε ξένους. Θες καλούς ποδοσφαιριστές. Όλα τα άλλα, τα ξένοι, Έλληνες. Χρειάζεσαι και το ελληνικό στοιχείο. Τι να κάνουμε τώρα. Το χρειάζεσαι.
Το χρειάζεται, γιατί για αυτή η ομάδα του Σάντος που την αποθεώνουμε όλοι, όταν έπεσε ντέρμπι, του γυρνούσε του Κοντρέας πάλι μια κλωτσιά στην ΑΕΚ. Ωραία, του γυρνούσε, ξέρω εγώ, του Πιανούτο που φάγαμε κόκκινη. Και του Ήβιτς, και ο Ήβιτς έχει φάει κόκκινη στο Καρεσκάκι. Υπάρχουν έτσι τώρα έμπειροι παίχτες στην εθνική ομάδα που θα μπορούσε να παίξουν στο ΠΑΟΚ. Εγώ θα έπαιρνα τον Ταχτσίδη με κλειστά τα μάτια. Θα έδινα πόσο κάνει, πάρε τόσο. Έλα. Ο Ταχτσίδης. Εκπληκτικός παίχτης. Λόγω ταλέντου. Όχι, ρε φίλε, δεν έχει τρεις χρονιές στο καμπιονάτο. Τέσσερις γεμάτες. Τι θα κάνει δηλαδή. Ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος λόγω του παρελθόντος κόβεται. Μάλιστα. Εγώ τον γουστάω σαν παίκτη, αλλά τι. Και είναι και εύκολο να έρθει. Αλλά... Ο Καρνέζη τον έπαιρνε. Το Φατζίδι. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Καρνέζη είναι πολύ καλό να φέρει τον Γλύκο. Θεωρώ πρέπει να πάρει έναν άλλον. Το Φετβατζίδι πλέον συνάδελφο. Mm. Στο Κατάρ πήγε αυτό. Εντάξει, αλλάζουνε. Ναι. Άλλον. Δύο ώρες δρόμο είναι. Ο Χολέμπας είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση, αλλά δεν ψάχνει εκεί παίκτη. Ο Χολέμπας. Εθνικά του τώρα λέμε παίκτη. Η αρχηγή τη εθνική ποιοι είναι. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Σάμαρης, Γιώλης. Ο Σάμαρης. Ναι. Αρχηγός στην εθνική. Ναι, τι λες, ε. Τι θε, ο ναι. Παπασταθόπουλος είναι. Παπασταθόπουλος, Σάμαρης, Γιώλης, αυτή. Ο Σάμαρης, γιατί είναι ο Σάμαρης. Πόσα χρόνια είναι. Γιατί είναι αρκετά χρόνια, ρε εσύ. Και είναι και παίκτης που παίζει σε υψηλό επίπεδο. Ξέρει τα αποδυτήρια. Άλλον παίκτη που να παίζει έτσι σε μια μεσαία στην ομάδα. Στην Ελλάδα δεν έχει τίποτα, παιδί. Να μην είναι εθνικής. Μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει ξεχωρίσει κάτι. Στην Ελλάδα, μπα. Ακόμη και από τον καλό Πανιόνιο, τον υγιή Πανιόνιο αυτή τη σεζόν. Άλλη ομάδα. Έχει... Άλλο παιχνίδι. Ναι, άλλο πράγμα. Ναι. Δεν έχει έτσι ψωμάκι για τέτοιο επίπεδο να πάρει μεταγραφή. Δεν έχει παίχτες από την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν. Δεν. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ποιος πήρε φέτος που να τους έχει κλεισμένους. Από Πανιόνιο πήρε παίχτη. Όχι. Η ΑΕΚ που πήρε τον Μπακασέτα. Μα δεν υπάρχουν ΑΕΚ. Κάτι τι κινήθηκε. Να πάρεις, ναι, τι να πάρεις. Και η ΑΕΚ πήγε πήρε παίχτη πάνω στο Μάνταλο. Εντάξει. Ήτανε πολύ flat πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ας πούμε, ο Πας Γιάννε να ο έχει τώρα κάποιο παίχτη. Γράφει φίλος. Παναγιώτης βέβαια. Καλή περίπτωση. Ναι, οχτάρι. Καλώς. Και τι πάρα πολύ καλό. Οχτάρι καθαρό. Ο ορισμός του οχταριού είναι. Γιατί ρε. Γιατί, γιατί ρε Μίτσο. Γιατί το οχτάρι παίζει. Να κάνει το ζώο το βάλω. Δεν έχει παίξει ο Κονέ εξτρέμ. Ρε μικρός ρε. Καμία σχέση. Όταν είμαι στην ΑΕΚ, καμία σχέση λέει. Ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος. Αυτό, που ήταν εντάξει. Εδώ. Στο μάτς με τον Κονέ. Α, το Ρωσίδης είναι αρχηγός. Το Ρωσίδης, καλή περίπτωση, αλλά έχουμε δεξιά. Ναι. Ο Γιαννιώτας. Γιαννιώτας, Παναγιά μου. Καρέλης, αυτά, Παπάζουλου. Ο Μπουκουβάλας είναι στην εθνική. Ο Σταφυλίδης δεν μπορεί ο να γυρίσει. Καπίνο, Σταφυλίδης, αργότερα. Ο οικονόμου του Πανιωνίου. Όχι. Δεν είναι του Πανιωνίου, αυτό Μπολόνια είναι. Ναι, sorry. Άλλος, άκυρο. Τζαβέλα του Ρωσίτη, Παπασταθόπουλος, ναι. Μανιάτης, Μάνταλος κτλ. Αυτά με την εθνική ομάδα. Προχωράμε. Εγώ σου λέω από εθνική μόνο τον Ταχτσίδη. Θα έδινα και λεφτά και τον Ταχτσίδη, θα είσαι. Ο Ταχτσίδης δεν είναι στην αποστολή. Πού είναι. Α, είναι. Πού παίζει ο Ταχτσίδης. Στην Τζένοα. Τζένοα. Και δεν είναι βασικό. Αριστερό πόδι, ε. Αριστερό πόδι, κάθε το παιχνίδι, πολλά τρεξίματα, πατάει περιοχή, τελικές από πίσω ζώνη, δύναμη, δυνατό και τεχνικό σουτ, σπάνια το βρίσκεις. Δύναμη, δηλαδή το παιδί τα έχει όλα. Με κάνει. Λίγα λόγια, είμαστε τώρα ένα οβάλ γραφείο, έτσι, έχουμε φίλε, κάνει μια μίνι σύσκεψη, σκάουτινγκ. Δηλαδή, θα κάνει. Ένα εκατομμύριο, να μην το δώσω. Αν σκεφτείς τι έδωσες πέρσι. Εσύ το δίνεις το ένα, δεν το παίρνουν. Εντάξει, δεν είναι βασικό του παίκτη, δε. Περίμενε. Να δούμε πόσα παιχνίδια έκανε. Δε και πόσο αξίζει το τράνσφερ μου. Ο Βέλιο. Δεν μ' αρέσει. Μάλιστα. Δεν σε αρέσει ο Βέλιο. Ο Διαμαντάκο είναι στην Εθνική Ελλάδα, ρε παιδιά. Ο Διαμαντάκο είναι στην Εθνική Ελλάδα. Τι να πει. Ο Βέλιο δεν έρχεται, ρε. Δεν πάει η ελληνική ομάδα. Τα είπαμε. Όχι, όχι. Το γύρισε λίγο. Όχι, δεν πάει. Το συζητάει. Ναι. Το συζητάει πλέον. Δύσκολα όμως για ΠΑΟΚ. Για ΠΑΟΚ δεν είναι. Γιατί εντάξει είναι Ηρακλής, οπότε θα είναι χοντρό. Ναι. Ταχτσίδης το 91 γεννημένος. 1,91 ύψους. Ναι. Το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι του 17. Από τώρα άρχισε να κάνει σκρούση. Μάλιστα. Πέρσι κάνει 25 παιχνίδια.
μόλις 943 λεπτά, δηλαδή έπαιξε λιγότερο από τον Μπερμπάτοφ, που είχε 200. 25 παιχνίδια, ούτε μισά. Ναι, 943 λεπτά, 2 γκολ, 2 ασίστ. Ο Ταχτσίδης. Δηλαδή είναι ευκαιρία τον Μπάρις, τελειώνει και το συμβόλαιο του. Τι γελάς, ρε. Όχι, επειδή το θέτεις έτσι πολύ επίσημα, γι' αυτό. Φίλε, ξέρετε, ψάχνω. Καταθέτεις άποψη. Τι άποψη, εδώ τώρα έκανε ολόκληρη μελέτη. Έκανε δουλειά δωρεάν για τον ΠΑΟΚ. Τον παρακολουθώ καιρό, παιδιά. Δεν είναι τώρα, δηλαδή. Τον παρακολουθώ καιρό. Στοίχημα τον έχεις παίξει. Δεν είναι ότι τον έχω παίξει στοίχημα, είναι ότι ρε φίλε έχει πάρα πολύ καλά. Τον Ταχτσίδη το ρώτησες. Εσύ είσαι Ταχτσίδης, γυρνάς πίσω. Ρε αγόρι μου, δεν είμαι βασικός στην ομάδα μου. Ναι. Το συμβόλαιό μου τελειώνει. Μπορεί να πάει στην Ουντινέζη. Μετά την Τζένοα, ωραία, έχοντας περάσει και από Ρώμα Μπρέσια που αλλού έχει πάει. Εντάξει. Ο κύκλος κλείνει στο καμπιονάτο. Δεν είναι δηλαδή και. Θα κινείται εκεί γύρω. Αν εγώ θέλω να κάνω πραγματικά πρωταθλητισμό, μπορώ να τον ψήσω με ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Πόσο του δίνεις? Του Ταχτσίδη. Ναι, 450. Συμπόνους. Πόσα? 600 συμπόνους. Πόσα παίρνει εκεί που είναι, λέει. Σίγουρα αυτό που βλέπεις. Όχι. Τρανσφερ μακρύση. Λέει το συμβόλαιο του τώρα. Πόσο είναι εκεί. Αν δώσεις τον Ταχτσίδη όπως λες 600, την κατέστρεψε την ομάδα. Τι λες, ρε. Καλά. Μπροστά σου δεν βλέπεις. Ναι, ναι. Την κατέστρεψες. Δες μπροστά τα συμβόλαια που τελειώνουν και δώσεις τον Ταχτσίδη 600. Τόσα θα πάρουν όλοι, τι νομίζεις. Ναι, που θα τα μάθουν οι άλλοι. Ο Κρις πάντως λέει προσθήκες. Ένα, τερματοφυλακάρα. Δύο, στόπερ, Ινσαουράλδε, αλλά όχι ψυχάκες. Τρία, Πούγκουρας. Τέσσερα, Γιαννούλης. Πέντε, Μάτος. Έξι, εξάρι, Γρήγορο Τζιόλης. Ναι, ρε φίλε, εσύ κλωνοποίηση θέλεις. Εφτά, Σάχοφ. Οκτώ, εξτρέμ στυλ Ροντρίγκες, αλλά όχι Αφρικανός. Εννιά, μεσοεπιθετικό στυλ Λούκας. Δέκα, φορ στυλ Μπερμπάτοφ πριν γίνει βετεράνος. 11 Κουλούρης. Ήδη μας είπε δηλαδή να επιστρέψουν τρεις δικοί μας. Πούγκουρας, Γιαννούλης, Κουλούρης. Άκου εδώ να δεις τώρα Ταχτσίδης καριέρα για να καταλάβεις πώς έχει κλείσει ο κύκλος. Είναι αργός, γράφει φίλος. Έχει ανάγκη, έχεις ανάγκη από γρήγορα χαφ. Τι αργός είναι που παίζει με μία κάθετα, ρε φίλε. Άσε τώρα. Είναι πολύ δυνατός που τα πούμε. Είναι, το κορμί είναι λίγο βαρύ. Ναι, είναι δυνατό παιδί. Ναι, 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 ναι. Να ακούσουμε τι ώρα είναι και το συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να αποκτήσεις το νέο πολυεργαλείο της Daytona Cargo 125. Μόνο από τη Μότο Δαβανόπουλος. Μοναστηρίου 102. Αφρική. Σαχάρα. 4.000 χιλιόμετρα έρημος με μια γκαζιά. Γίνεται. Με το νέο παγκόσμιο hit της Honda όλα γίνονται. Νέα χιλιάρα Africa Twin μόνο στη Honda Δαβανόπουλος. Και για την πόλη πας πάλι Honda Δαβανόπουλος. Νέο παπί 125 της Honda και νέο σκούτερ SH Honda 150 τώρα και με άτοκες δόσεις. Honda Δαβανόπουλος, Μοναστηρίου 102. Honda Forever από το Δαβανόπουλο. Για ταχύτητα ο άλλος, υπάρχει περίπτωση ο Ταχτσίδης να βγει, να γίνει ο τρίτος παίκτης που ανεβάζει την μπάλα και την πουλήσει. Να πάει κάποιος στον κοντράρι να πάρει την μπάλα. Υπάρχει περίπτωση να βρει κάθε την πάσα και μην την περάσει. Τι λέτε. Κοίτα τώρα πως ομάδες έχει παίξει στην Ιταλία. Βερόνα, 74 παιχνίδια, 6 γκολ, 8 ασίστ. Η ελληνική ομάδα που έχει παίξει είναι η ΑΕΚ, 28 παιχνίδια, 2 γκολ, 3 ασίστ. Τζένοα, 25 παιχνίδια, αυτά που είπαμε. Ωραία. Ρώμα, 23 παιχνίδια, 1 γκολ, 2 ασίστ. Κατάνια, 12 συμμετοχές, 1 ασίστ. Τωρίνο, 11 συμμετοχές, 1 γκολ. Τι λέρες. Κροσέτο, 8 συμμετοχές, 1 assist. Γυρολόγος τα λέει. Ναι, βρε, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να σου πω, ρε φίλε, είναι βέβαιο, δεν έχει βρει το λιμάνι του. Θα το βρει στη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα είναι. Άστο, ρε. Από αυτό θα ξεκινάει η δεκάδα. Να μια πετάρα. Έχει γελάτε εσύ καλά. Εγώ που τον βλέπω. Από θα ξεκινάει η δεκάδα. Η πλάκα θα είναι να τον πάρουμε και να λένε όλοι ο Κόλκας τον έφερα. Καλά τη μια και δυο έχει γίνει. Ωραία. Καλά τον πάρουμε και α λένε ότι θέλουν. Έχει κανένα στοιχείο, τίποτα παραπάνω. Τι να γίνει το ταξίδι. Ναι. Όχι. Όχι, άμα έχει γίνει τίποτα επίσημο. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Θα το διαβάσουμε τώρα που το είπαμε βέβαια κάπου. Ο Αθανασιάδης θα μείνει. Τώρα τι βάζει φυτίλια. Ρωτάω γιατί το ξεχάσαμε. Ότι... Υπάρχει ο Αθανασιάδης. Ναι, μου είπανε ότι μπορεί να έρθει μια πρόταση από την Κίνα. Για το λιμάνι. Ναι. Για το λιμάνι. Τον Ουρουάν θα τον. Η πλάκα είναι ότι με το που αναφέραμε εθνική και τα λοιπά και είναι 4-5 που γράψαν Κονέ αμέσως. Δηλαδή
Εντάξει, ο Παναγιώτης έχει και μεγάλο συμβόλαιο, να ξέρεις. Κατά 2 εκατομμύρια, δεν είναι απλά. 2 εκατομμύρια. Πού είχε βγει καλύτερος ή πολυτιμότερος, τι είχαν ψηφίσει κάποιοι, κάποια ομάδα και δεν είχαν βγάλει. Στην Πολώνια. Καλός παίχτης. Ο Γιάννης Μπουτάρης πάντως ακούει Σταύρο Κόλκα και χρησιμοποιεί τώρα μία πολύ προσφυλή έκφραση του Σταύρου. Λέει, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ζών. Είδες. Λέει. Δικαίωση. Ο Μπουτάρης. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα γιατί ξεχάσαμε τον ΑΣΥΓΜΑ, είπαμε, και την Γενική Συνέλευση, αυτά που υπόθηκαν χθες. Έχει 2-3 έτσι σημαντικά πράγματα και για την ενεργοποίηση. Πλέον φαίνεται ότι αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο σιγά σιγά ο κύριος Κώστας Σαμυρίδης. Έτσι, και καταλαβαίνουμε ότι και ο πρόεδρος, ο Θανάσης Κατσαρής, που πραγματικά κουράστηκε, αλλά δεν φεύγει γιατί δεν βρίσκεται καταστάτη. Μας το λέει νομίζω αρκετά έτσι ξεκάθαρα, πως θα εύχονταν ο Αμυρίδης να είναι αυτός που θα τον αντικαταστήσει. Και μάλιστα δεσμεύεται ότι όποιος αναλάβει θα είναι δίπλα, θα τον βοηθήσει. Λέει κάποια στιγμή ο Κατσαρής, μου έχουν πει πολλοί να αναλάβω, φοβάμαι όμως μην πάω φυλακή. Είπε φοβερά πράγματα. Ο Κατσαρής, ο οποίος έχει μπλέξει με το βόλι. Έχει μπλέξει. Πολλά λεφτά. Στανείς. Πολλά λεφτά. Δεν έχει συνηθίσει. Άντε, σε αυτά τα... Βάζει πολλά λεφτά στο βόλι. Ξεφεύγει το πράγμα. Έχει μπει σε λούκι. Ναι. Και δεν, δεν ένα βγαίνει. Ένα double και ένα πρωτάθλημα. Σερί. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Και το είπε και χθες πολλές φορές για να μην χάνουμε την αίσθηση ότι ο ΑΣΥΓΜΑ έχει το βόλι. Οι άλλοι κύριοι, ο Ανδρέου παλιότερα ή ο κ. Τσαλόπουλος, είναι χορηγοί. Μαθαίνω ότι μιλάμε για μια αναλογία περίπου στο 70-30, έτσι, αν μιλάμε για χρήματα. Των άλλων τμήματων. Όχι, για το βόλι. 70 τα βάζει ο ΑΣΥΓΜΑ και 30... Ποιος ΑΣΥΓΜΑ όμως. Δεν χάνεται το αυριανό μάτς της Τούμπας. Δεν χάνεται. Να το κάνουμε και λίγο promotion, διότι απαντήσεις, είναι ανοιχτές οι θύρες. Για έτσι. Το αν νιώθουν οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ από ποδόσφαιρο, όχι μόνο να βλέπουν και να περιγράφουν, να παίζουν. Γιατί αυτή είναι η βάση. Είναι πρόκληση για μας, διότι θα σου πει ο άλλος, ναι, καλά ρε, εσύ κριτικάρεις τον οποιοδήποτε παίχτη ή αντίπαλο και παίζεις έτσι. Το λέει αυτό το Τσιακόφ κάποτε σε ένα παιχνίδι. Το λέει, δεν είναι το λέει, το λέει ειρωνικά. Έλεγε στο Βρίζα στα αλληλικά. Ναι. Έχει δίκιο όμως. Να σου πω κάτι. Δεν είναι να παίζεις επίπεδο σοβαρό, αλλά μία βασική γνώση πρέπει να έχεις. Έτσι. Γιατί έχει μείνει κιόλας η ρετσινιά ότι οι δημοσιογράφοι γίνανε αυτοί που δεν τους βάζαμε να παίζουν και κρατούσαν τα σκορ και τα στατιστικά. Τι ώρα παίζουμε αύριο? 6.30. 6.30 την Τούμπα. Ανοιχτές οι θύρες των επισήμων. Δημοσιογράφοι με φιλάθλους, έτσι, κατόχους διαρκεία, κάτοχοι διαρκείας και συνδρομητές Νόβα Παοξίδης. Ναι, δηλαδή αν ήσουν συνδρομητής Νόβα την περασμένη χρονιά ή είχες διαρκείας, υπήρχε μια αίτηση, έκανες την αίτηση και έμπαινε σε κλήρωση και βγήκε μια 18 και από τους κατόχους διαρκείας να παίξουν μαζί μας μπαλίτσα. Αύριο 6.30. Ωραία. Καλά θα είναι. Λοιπόν, στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, που δυστυχώς το αφήσαμε τελευταίο, κακός, αλλά έχουμε και αύριο μέρα. Γενική συνέλευση είχε ενδιαφέρον. Εντάξει, λίγα άτομα, λίγα μέλη, περίπου 60 ήταν. Οικονομικά τακτοποιημένοι 110-120, είπε κάποια στιγμή ο πρόεδρος. Είναι η ετήσια γενική συνέλευση. Όπου γίνεται απολογισμός. Ωραία. Οι εκλογές πότε είναι? Του χρόνου, ας πούμε, του παραχρόνου. Κάθε τρία είναι χρόνια. Η θητεία κάθε τρία χρόνια, νομίζω. Πέρυσι είχαμε εκλογές. Δεν θυμάμαι. Ή 17-18. Τελευταίες εκλογές που γίνανε. Ναι. Ήταν εύκολες σχετικά. Ξεκίνησε ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ, έδωσε συγχαρητήρια στο ποδόσφαιρο και βεβαίως αναφέρθηκε όπως πάντα στο πόσο κοντά είναι στον ΑΣΥΓΜΑ και ο Ιωάννης Σαββίδης. Και επειδή έγινε μεγάλο θέμα για τον Σαββίδη και σωστά κάποια μέλη τόνισαν το ότι είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να γίνουν επαφές για να αλλάξει συμφωνία των 550.000 για τη χρήση του σήματος κτλ. Έτσι, η γνωστή συμφωνία από το 2012. Ο Κατσαρής είπε πολλές φορές και τον ρωτήσαμε και εμείς και τα ακούσαμε και στη συνέχεια, ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό.
Ας είναι η συμφωνία, ας τρέχει. Και ας είναι τα 550 χιλιάρικα. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα. Το πώς θα το προσεγγίσουμε για να είναι πάντα μαζί μας όπως είναι και τώρα. Γιατί λέει ο Κατσαρής, όποτε του ζητάμε κάτι βοηθάει. Άρα ας υπάρχει εκείνο και από εκεί πέρα η καλή διάθεση να βοηθάει και όπου του ζητάμε, όπως βοήθησε το βόλι. Αυτό λέει ο Κατσαρής. Ναι. Γιατί τον βοήθησε ο Σαββίδης και το γυναικείο handball, όποτε ζητήθηκε. Βοήθησε το βόλι, το μπάσκετ φυσικά. Φυσικά το μπάσκετ. Πάλι πρόσφατα. Πάλι για κάποια χρέη. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ο τρόπος με τον οποίο βοηθάει το handball δεν μπορώ να το καταλάβω ιδιαίτερα, ενώ έχει πει ότι είναι προτεραιότητα το handball. Δηλαδή, τι έχει δώσει, γιατί το handball είναι πραγματικά σε ένα μεταβατικό στάδιο και φέτος. Το γυναικείο έχει βοηθήσει. Το γυναικείο πιο πολύ έχει βοηθήσει. Ναι, ναι, το γυναικείο. Με προβληματίσει θα γίνει στο αντρικό. Πάντως, συνέβη το εξής το 12. Υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Ήτανε πολύ επιφλακτικός. Του είπαν πρόσεχε, ο κ. Κανεράνε. Και έκανε μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Και είπε, αν δεν δεχτείτε αντί για το νόμιμο να παίρνετε συγκεκριμένα λεφτά που θα τα συμφωνήσουμε, εγώ δεν μπαίνω. Πέσαν όλοι πάνω στον Κατσαρή να τον πιέσουν να υπογράψει, γιατί και εγώ ήταν το ποδοσφαιρικό τμήμα εκείνη τη χρονιά. Το έκανε ο Κατσαρής και το μόνο που ζήτησε ήταν την πρώτη χρονιά, γιατί ήταν περίοδος προσαρμογής, να πάρει περισσότερα τα οποία να αφαιρεθούν από τις επόμενες. Φτάσαμε τώρα 4 χρόνια μετά να λέμε ότι η ετήσια συνδρομή του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, η επίσημη στον Εραστέχνη, για τα δικαιώματα του σήματος, χρήσης του σήματος, είναι 650 χιλιάρικα. 550. Είναι και η τούμπα μέσα. Όλο αυτό. Πάντα, που όλο. Χρησιμοποιεί την τούμπα. 550. Γιατί, ναι, 550. Ναι. Λοιπόν, και λέει τώρα ο Εραστέχνης να ζητήσουμε παραπάνω. Και λέει ο πρόεδρος που είναι γνώστης, όχι, δεν με πειράζει να πάρω παραπάνω. Απλά να χτίσω τέτοιες σχέσεις εμπιστοσύνης με το μεγάλο μέτοχο, έτσι ώστε όσες φορές τον πείσω ότι είναι σημαντικό να με τσοντάρει εκτάκτος, ναι, να το κάνει. Αυτό βολεύει και τον Σαββίδη. Διότι σου λέει, δεν θα τους δώσω ένα εκατομμύριο και να μην έχω λόγο που πήγαν τα άλλα. Τους δίνω τα 550 που είναι τα στάνταρ. Και αν μου εξηγήσουν ότι, πρόεδρε, εγώ στο μπάσκετ θέλω άλλα 100 χιλιάρικα. Στο handball το γυναικείο που πήραμε σε ρήτα πρωταθλήματα θέλω άλλα 70, θέλω άλλα 50, να τα δίνω à la carte. Μην τα δίνω εγγυημένα από την αρχή, να τα δίνω όταν παρίστανται οι ανάγκοι. Λοιπόν. Το οποίο όμως δημιουργεί, πρόσεχε να δεις, δημιουργεί πρόβλημα. Διότι δεν μπορείς να κάνεις το σχεδιασμό σου. Άμα δεν ξέρεις σε τι κέφια θα είναι ο άλλος να δώσει. Εδώ το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να κάνει σχεδιασμό. Αφού δεν δίνει budget. Δεν. Λοιπόν. 287.000 ευρώ μπήκε μέσα φέτος σε αυτή τη χρήση ο ΑΣ ΠΑΟΚ. Έτσι τα έξοδα ήταν κατά 287.000 ευρώ παραπάνω από τα έσοδα. Αναφέρθηκαν ποσά για τα τμήματα, πόσο κόστησαν κτλ. Από την Ελεκτική Επιτροπή αναφέρθηκε ότι αυτή η οικονομική κατάσταση του ΑΣ ΠΑΟΚ δύσκολα συναντάται σε άλλο σύλλογο. Όλοι το ξέρουν αυτό, έτσι, και όλοι το παραδέχονται. Όπως πάντα, οι εφόροι έκαναν τον απολογισμό τους και μπράβο και πάλι στους εφόρους που ασχολούνται, δίνουν χρόνο, έχουν ιδέες, τρέχουν, μοχθούν, φέρουν επιτυχίες στον ΠΑΟΚ. Εγώ πάντα το αναρωτιόμουν. Πραγματικά. Είσαι εφόρος, ας πούμε, σε ένα τμήμα. Βάζεις και 30 χιλιάρικα από την τσέπη σου. Δεν πρέπει κανονικά. Δεν πρέπει. Πώς να δεις, δεν πρέπει. Αλλά επειδή πολλοί το στην κάνουν ανάγκη, χωρίς να φαίνεται. Αυτό, ναι. Δηλαδή το να το κάνεις και να ακούς και από πάνω και λόγια και να χάνεις και το χρόνο σου και να κάνεις και την τρέλα σου κλπ. Και αυτό είναι ένα φοβερό θέμα το οποίο πράγμα, θα μπορούσε να μας αναλυθεί κάποια στιγμή. Ότι υπάρχει, ας πούμε, η καρτέλα και ο τάδε έφορος έχει βάλει και 20 χιλιάρικα. Όχι, καρτέλα, δεν υπάρχει καρτέλα. Καρτέλα, όχι για να τα πάρει πίσω, όσο για να υπάρχει μια γνώση του πόσα έχει βάλει. Ξέρεις πόσοι έφοροι εξέφραζαν αγωνία έως δυσαρέσκεια για το ότι δεν καταφέρουν να δώσουν στους αθλητές τους ό,τι καλύτερο μπορούν μέχρι να φτάσει ένας έφορος να πει γιατί δεν μου στείλε τον αθλητή αυτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί. Ναι. Φαντάσου στεναχώρια. Τι τραβάνε και τι στεναχώρια έχουν. Γιατί δεν είσαι με όλους αυτούς τους αθλητές. Είναι και τμήματα τα οποία δεν είναι τόσο προβεβλημένα. Ναι. Άρα, ναι, ξέρεις, έχουν ένα συνέστημα διαφορετικό. Ρε, παράπονο από τον έφορο του Στίβου, τον κύριο Κεραμιδά. Παράπονο. Δείτε και εμάς, ασχοληθείτε και με εμάς. Αλήθεια λέει. Ελπίζω κάποιος να έρθει και σε εμάς. Αλήθεια λέει. Και εμείς, σαν μέσα, ναι, ενημέρωση. Ναι, ναι. Εννοείται. Ναι. Μα εννοείται. Έφυγε χρονιά έτσι για να μιλάμε για τον Σάμπο και τον Όλσεν και τον μπάσκετ και το.
Ναι. Τελείωσε. Πρέπει σαν οργανισμός να στραφούμε όλοι και προς τα υπόλοιπα αθλήματα. Πάρα πολλά ο Χάρης ο Μάνιος για την πάλη. Και παράπονα. Και εκεί και αν έχουμε και Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές και διακριθέντες. Και παράπονα και πάλι για το ότι ήταν μικρή η συμμετοχή και ότι έχει ευθύνη η διοίκηση και ο Κατσαρής για το ότι δεν είναι κοντά ο κόσμος και δεν συμμετέχει και δεν ακούει κτλ. Και ότι φταίει σε αυτό η διοίκηση και ο πρόεδρος. Κριτική δηλαδή από τον έφορο, ναι, στον πρόεδρο. Ναι, ναι. Ωραία, υγείες. Ναι. Και βεβαίως πολύ μεγάλη αναφορά και πρωταγωνιστή στη Γενική Συνέλευση, όχι επειδή μίλησε ο ίδιος, αλλά επειδή είναι αυτός που πλέον κάνει πράξη αυτά που λέγαμε, μπαίνει, αναλαμβάνει τμήματα και μιλάμε για τον κύριο Κώστα Αμυρίδη, τον οποίο πραγματικά αποθέωσε ο Κατσαρής. Αναλαμβάνει και την πάλη και το γυναικείο βόλεϊ. Με τον Αμυρίδη να λέει ότι έχω πει στους συνεργάτες μου, στο γυναικείο βόλεϊ, προσέξτε, δεν θέλω να χάσουμε ούτε σετ. Αυτό για την ομάδα του ΠΑΟΚ που πλέον αναμένεται να πρωταγωνιστήσει. Το γυναικείο βόλεϊ να ανέβει δηλαδή α1. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, φαίνεται δηλαδή διάφορο, ότι διάφορο. Ο εκλεκτός του κυρίου Κατσαρή είναι ο κύριος Αμυρίδης. Ναι. Με χρόνια παρουσία στα διοικητικά, έτσι. Και θέλει και μπορεί να βάλει χρήματα. Είναι αυτή η εταιρεία Αμυρίδης Αβίδης, ο κύριος Μόρης. Αμυρίδης. Ναι. Ναι, η Μόρης, ναι. Επειδή και θέλει και μπορεί να βάλει χρήματα. Αυτό σημαντικό. Και πάντα έβαζε και πλέον αναλαμβάνει και τμήματα. Και όπως μας είπε ο Θανάσης Κατσαρής, πραγματικά βλέπει ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να τον εγκαταστήσει στον ΑΣΠ. Αυτό που σε ρώτησε εκτός αέρα και δεν ξέρω αν θες να το πεις είναι περίπτωση Κατσαρή. Ματώνει οικονομικά. 100%. Απλά δεν ξέρω το ακριβές ποσό. Το οποίο είναι μεγάλο. Εγώ έπεσα χρόνο. Λίγο από τα σύννεφα με αυτό που άκουσα. Okay, αυτό που σου είπα είναι μόνο για το βόλι. Πόρε φίλε. Όπου. Έχει μπει στο Λούκι. Έχει μπει στο Λούκι ο Κατσαρής, ο ίδιος προσωπικά. Έκανε μεγάλη αναφορά στο βόλι. Είναι πάνω από το 1/3 του προϋπολογισμού του ΑΣΥΓΜΑ το βόλι πλέον μόνο του. Ξεκίνησε ο κύριος Ανδρέου, ήρθε τώρα ο κύριος Τσαλόπουλος, είπε, ναι. Αλλά είναι χορηγοί αυτοί. Φέτος η ομάδα μας ήταν πιο ακριβή, ο Σεπέδα ήταν φέτος πιο ακριβός από τον Γκόμες, είπε για να δικαιολογήσει την προσπάθεια από τον περσινό Γκόμες, ο φετινός Σεπέδα, ναι. Ναι. Μιλάμε απολογιστικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή είχαμε πρόβλημα, ήρθαμε σε επαφή με τον Καλμαζίδη. Παρότι είχαμε κάποια προβλήματα. Να σωθεί η σεζόν και όπως σώθηκε, αλλά με κόστος. Κουμάντο κάνει όμως ο ΑΣΥΓΜΑ. Υπόλογος και υπεύθυνος για τα χρέη που δημιουργούνται είναι ο ΑΣΥΓΜΑ και ο Κατσαρής. Πολλές φορές ο Κατσαρής χθες είπε ότι υπάρχει μόνο ένας αντίπαλος σε όλα τα τμήματα και αυτόν με αυτόν γίνεται η μάχη για να κερδίσουν πρωταθλήματα. Και βέβαια μιλάει για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Αυτό γίνεται και στο βόλι. Τους έχουμε τρελάνει, είπε στο βόλι. Αναγκάστηκαν τώρα να δώσουν 500 χιλιάρικα για τον Αγκάμες μόνο. Έχουν φτάσει σε ένα συνολικό budget 2 εκατομμύρια αυτοί. Πού να το φτάσει. Μόνο. Όταν έχεις 500, είχαν 700 χιλιάρικα και πήγαν στα 2 εκατομμύρια. Αλλά εμείς ελπίζω με αυτά που κάνουμε ότι και πάλι του χρόνου θα έχουμε εδώ την κούπα, είπε ο Κατσαρής, που ελέγχει σε πολύ μεγάλο βαθμό κάθε τι που γίνεται στο βόλεϊ και έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά. Δημήτρη, εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Όταν είσαι σε ένα τέτοιο σημείο και όταν είσαι και ας πούμε έφορος ενός τμήματος, το να βάλεις κάποια χρήματα δικά σου, εσύ, να τα βάλεις, σε στείλει χορηγίας έστω. Γιατί έχεις μια επιχείρηση και μπορεί να μπει χορηγός και να δώσει 30 χιλιάρικα, ας πούμε, το χρόνο. Πρέπει να το κάνεις. Αλλά υπάρχει και ένα. Επειδή μιλάμε τώρα για την Ελλάδα της κρίσης, που τα τελευταία 6 χρόνια ψαχνόμαστε και κάθε χρονιά είναι και χειρότερη. Το να μαθαίνεις ότι ένας παράγοντας όπως είναι ο Κατσαρής έχει ματώσει μεγάλο ποσό, δεκαπλάσιο από αυτό που ανέφερα πριν, πραγματικά εγώ ντρέπομαι, ρε παιδί μου. Λέω δεν το αξίζει αυτό το πράγμα μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησης και φθοράς και κριτικής που του έχει επιβληθεί κλπ. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ευτυχώς. Δεν θα φύγει απαξιωμένος αυτός. Ευτυχώς. Κάποια στιγμή μετά από όλα αυτά, σηκώθηκε ο έφορος του Χάντμπολ, ο κύριος Πετρίδης, και είπε. Με αυτά και με αυτά θέλω να το προτείνω το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ να πάρει το όνομά σας. Θανάση Κατσαρής. Δεν ήταν προετοιμασμένο. Μας απάντησε και σε αυτό ο Κατσαρής και είπε ότι είναι υπερβολικό. Δεν θεωρώ. Υπάρχουν άλλοι που μπορούν να δώσουν το όνομά τους στο γήπεδο.
Εντάξει, ίσως κάποια στιγμή τεθεί θέμα. Για λίγο πέρασε ο χρόνος τώρα. Για λίγο, Χρήστο, ας ακούσουμε τουλάχιστον μία-δύο από τις απαντήσεις τις πρώτες μας έδωσε χθες. Να κάνουμε και την κλήρωση ταυτόχρονα στο ακόμη το ηχητικό για να φύγουμε σχετικά γρήγορα. Ναι, γιατί δώσε μας ένα νούμερο μέχρι το 71 για τη φανέλα. 43. Το σκέφτηκε ας πολύ. Ακούσουμε τι μας είπε έτσι σε ένα πρώτο κομμάτι το ο πρόεδρος που είπε χθες. Μας είπε. Πρόεδρε, τελείωσε μια σεζόν. Τι συνέστημα σας αφήνει για το σύλλογο γενικά? Εμείς οι Παοκτσίδες μάθαμε να μην είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι. Θέλουμε κάθε σεζόν να πηγαίνει καλύτερα. Σίγουρα είχαμε κάποιες επιτυχίες, αλλά θέλουμε περισσότερες. Περνάμε δύσκολα οικονομικά χρόνια. Τα ζει όλος ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις, είναι πολύ λίγα τα έσοδα. Ό,τι μπορούμε από μόνοι μας, αλλά κάνουμε αγώνα και πιστεύω ότι όποιο τμήμα δείχνει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστεί θα το στηρίζουμε. Όποιο δεν έχει τέτοιες δυνατότητες απλώς θα το κρατάμε και θα κοιτάζουμε να κάνει αθλητισμό. Κάποια στιγμή είπατε κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο. Το εννοείτε? Τι θέλατε να πείτε στο σώμα? Όταν εννοεί κάποιος ότι κουράστηκε, σίγουρα όλοι το καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να έχει κανείς τις αντοχές που είχε πριν 30 χρόνια, έτσι. Άρα λοιπόν, εγώ την προσπάθεια που έκανα την ξανακάνω την ίδια. Οι ώρες που αφιερώνω στον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολλές. Αλλά σίγουρα όταν εννοώ κουράστηκα είναι και μία, ας πούμε, μία έκφραση που τη χρησιμοποιώ για να βρεθεί κάποιος να έρθει να με αντικαταστήσει. Δηλαδή να έρθει κάποιος να είναι μαζί μου όσο χρόνο θέλει, να το βοηθήσω, να το στηρίξω με την εμπειρία μου οικονομικά, γιατί και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, για να μην νιώθει δηλαδή ανασφαλής, και γιατί αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο καθένας που έρχεται να ασχοληθεί με τα διοικητικά ενός μεγάλου συλλόγου και ειδικά όπως είναι ο ΠΑΟΚ, το πρώτο πράγμα που φοβάται είναι μην πάει φυλακή. Άρα λοιπόν εγώ μπορώ τουλάχιστον 90% να του εγγυηθώ ότι δεν πρόκειται να πάθει κάτι τέτοιο, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάει. Αυτό είναι δηλαδή όταν μιλάω για ότι κουράστηκα. Δεν είναι ότι κουράστηκα και πρέπει να ξαπλώσω. Κουράστηκα γιατί η καθημερινότητα ενός 65 δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολη από την καθημερινότητα ενός 40. Η λύση έρχεται μέσα από την παρουσία ανθρώπων όπως ο κύριος Αμυρίδης, γιατί είπατε πολλά για τον κύριο Αμυρίδη. Με τον κύριο Αμυρίδη κάναμε πολλές συζητήσεις. Ο κύριος Αμυρίδης όντως, και επιθυμία μου είναι, γιατί είναι ένας άνθρωπος έντιμος, έχει την οικονομική δυνατότητα να στηρίξει όταν χρειαστεί οικονομικά το ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ υπάρχουν στιγμές που θέλει χρήματα. Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα 31 του μηνός να μην έχει στο λογαριασμό λεφτά ο ΠΑΟΚ και εσύ να μην πληρώσεις. Πρέπει να βρεις τα λεφτά να πληρώσεις ΙΚΑ, να πληρώσεις εφορία, να πληρώσεις ΦΠΑ, πρέπει να τα πληρώσεις. Άρα λοιπόν ένα τέτοιον άνθρωπο θέλει. Αλλά γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το κατάλληλο πρόσωπο είναι ο Αμυρίδης. Είπα όμως προηγουμένως, αλλά και να μην είναι αυτών των δυνατοτήτων, σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ θα είμαι δίπλα του. Αυτό είναι το μήνυμα του Κατσαρή, ο οποίος ψάχνει τον αντικαταστάτη του. Και αύριο θα μιλήσουμε για τον αλφασίγμα φυσικά, όπως προσπαθούμε να κάνουμε κάθε φορά. Κλείνουμε λίγα λεπτά μετά τις 2, συνέχεια με Χρήστανθο Ταλτίδη για την επόμενη ώρα. Αργότερα εκπομπή για τον Ηρακλή από τους οργανωμένους οπαδούς που σήμερα και πάλι θα είναι στους δρόμους με τα δικά τους αιτήματα, τα οποία βέβαια γνωρίζετε και ακούτε σχεδόν κάθε μέρα εδώ στον Λίμπερο. Αυτά από εμάς, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.